καλή, καλή μας εβδομάδα. Όπως λέει και το σηματάκι του Star, κρατάμε αποστάσεις, τουλάχιστον 2 μέτρα μεταξύ μας. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Κοιτάξτε που τη βάλαμε την Κατερίνα Σουλιώτη. Πρέπει να μετρήσω την απόσταση, Γιώργο μου κάνει. Κοιτάξτε, αν πούμε ότι το πόδι μου κάνει 1 μέτρο, 2 μέτρα, την Κατερίνα την έχουμε στα 4. Στα 4, γιατί είναι ο ίδιος ο κορονοϊός. Α, γι' αυτό. Είναι αυτός ο ιός που εισβάλλει μέσα μας και είναι για καλό. Εντάξει, είμαι κορονοϊάδα, αλλά θετική πιστεύω. Τον Καραϊβάς προς το παρόν τον έχουμε έξω. Μέσα είναι ο Σπύρος Σιγούρος που είναι καλά. Καλά. Από την δική μου θέση, Σπύρο, είσαι είμαστε τουλάχιστον 3 μέτρα. Εντάξει, η Ρούλα είναι στα πολλά μέτρα, βέβαια καλά. Είναι στο 1,5 μέτρο κοντά σου. Πήγαινε πιο εκεί. Έλα λίγο ένα, πιο εδώ. Έτσι, έτσι, καλά, έτσι, να το μοιράσουμε λίγο. Ισορροπία τα 2 μέτρα, γιατί είμαστε μια παρέα και θέλουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά. Και αν μας αντέξει το σκηνή, θα φανεί στο τέλος. Στο χειροκρότημα. Έτσι πάει. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, είδατε οι τελευταίες ζωγραφιές. Έχουν βάλει και Πάσχα μέσα, έχουν βάλει και λαμπάδες. Έτσι είναι αυτά και μάλιστα συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γιώργο Καραϊβάς από... το λέω... Ο Γιώργος είναι προς το παρόν έξω, θα μπει σε λίγο μέσα. Αλλά το λέω αυτό γιατί είναι μια ζωγραφιά που ήρθε από ένα παιδί με αυτισμό. Και πραγματικά είναι αυτό που είναι αυτή η εκπομπή που ενώνει όλο αυτό. Δώστε μπροστά την εικόνα Γιώργο Μουκάνη, γιατί αυτές είναι οι αλήθειες ψυχής, αυτές είναι οι ζωγραφιές οι πραγματικές που μπαίνουν στις καρδιές και στο δικό σας σκεπτικό, Ρουλάρα Γλυκιά, που επανήλθες μετά τον κορονοϊό στο σπίτι σας. Όχι, όχι βέβαια. Τον κορονοϊό, κορονοϊό. Την καραντίνα μας. Αλλά την καραντίνα λόγω του ιού που ήρθε από Αγγλία. Ακριβώς, έπρεπε να μείνουμε σπίτι, είμαστε όλοι καλά. Χορτάσαμε σπίτι. Σήμερα μπορώ να σου πω ότι βγήκα και αισθάνθηκα πώς αισθάνονται οι φυλακισμένοι που βγαίνουν από ένα κελί. Καλά το λες. Έβλεπα τον δρόμο. Έχω και λίγο. Αλήθεια. Ναι. Έβλεπα το δρόμο και κοίταγα τα δέντρα, κοίταγα δίπλα μου, λέω υπάρχει κόσμος, τουλάχιστον έστω. Γι' αυτό λοιπόν όπως μου είπε η Ρούλα σε ένα μήνυμα που μου έστειλε και πραγματικά, γιατί είναι ωραίο να συζητάμε μεταξύ μας τι θα θέλαμε, η Ρούλα θέλει να τη στέλνουμε λιβάδια, παπαρούνες, μαργαρίτες, ακρογιαλιές, ό,τι θέλουμε μπροστά. Το βόγλι στην παραλία. Το βόγλι στην παραλία. Νόμιζα θες και μίγδαλα εσύ, γιατί εσύ και μίγδαλα θέλω, γιατί να μην θέλω. Μιλάμε και η Κατερίνα τρώει. Λοιπόν, πάμε νυμφέ όμως που σας έχω το λευκό, το ίδιο το τοπίο, σε πολύ λίγο από τώρα. Έχουμε τον Ορέστη Τσάνγκ που παραχωρεί το διαμέρισμά του σε γιατρούς στην πλάκα. Πάμε να του πούμε ένα καλό μεσημέρι. Ορέστη, καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή εβδομάδα με αισιοδοξία. Ορέστη, πραγματικά μας εξέπληξες πολύ όμορφα όταν είδαμε την ανάρτησή σου όπου παραχωρείς το διαμέρισμά σου σε γιατρούς και νοσηλευτές, αυτό το διαμέρισμα που διαχειρίζεσαι στην πλάκα. Όχι για πλάκα, στην πλάκα της Αθήνας. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Κοιτάξτε, όπως και στην Κίνα, αυτή την περίοδο και την περίοδο που περάσαμε τους τελευταίους 2 μήνες, υπήρχαν πάρα πολλοί εθελοντές που βοήθησαν τις οικογένειες των γιατρών, των νοσηλευτών, με ό,τι αυτό χρειαζόταν, από ακόμα με τα ψώνια. Αυτό ήταν εθελοντικό. Mm-hmm. Και έτσι και με τον ιδιοκτήτη, έναν Κινέζο επιχειρηματία που έχει το ακίνητο αυτό, και μετά με τη δικιά μας, αφού είχαμε συζητήσει, ότι μιας και οι βραχυπρόθεσμες με ενοικιάσεις πλέον δεν υπάρχουν, αφού δεν υπάρχει και τουρισμός, να το διαθέσουμε αυτό για καλό σκοπό σε έναν γιατρό ή σε έναν νοσηλευτή. Θέλω να πω ότι ακόμα δεν έχω βρει κάποιον που πραγματικά το έχει ανάγκη. Πολλοί το ζήτησαν για πλάκα ή για ενίκιο. Γι' αυτό το είπα και εγώ. Όχι για πλάκα. Εμείς το δίνουμε για κάποιον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή είναι νοσηλευτής μέσα σε ένα νοσοκομείο. Είναι στο προσωπικό και δεν μπορεί να πηγαίνει στην οικογένειά του πίσω, γιατί είναι σε μια κατάσταση που εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή είναι, πώς να σου πω, στην πρώτη γραμμή, για να το λέμε σωστά. Όχι για να κάνει τις διακοπές στην πλάκα και να βλέπει πολύ. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή δέχτηκα διάφορα μηνύματα, θέλω να πω ότι μπορεί να είναι και κάποιοι από αυτούς που καθαρίζουν τα νοσοκομεία, γιατί δέχτηκα πολλά μηνύματα που μου λέγανε ότι και είμαστε και εμείς, δεν είμαστε μόνο γιατροί και νοσηλευτές, είμαστε και το προσωπικό που καθαρίζουμε τις κλίνες, καθαρίζουμε τα κρεβάτια, που και αυτοί φοβούνται πάρα πολύ για να μην κολλήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, αν έχουν ευπαθείς ομάδες μέσα στο σπίτι τους. Ορέστη, οι γονείς σου αυτή τη στιγμή είναι στην Κίνα ή είναι στην Αθήνα? Οι γονείς μου είναι στη Θεσσαλονίκη.
Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους. Εδώ και έναν χρόνο περίπου ζω και εργάζομαι στην Αθήνα. Και είναι όλοι μας εδώ στην ανθρώπους, Ελλάδα. Έχεις ανθρώπους δικούς σου στην Κίνα? Βεβαίως. Οι συγγενείς μου είναι στην Κίνα, θείοι, ανήψια, όλοι βρίσκονται εκεί. Πώς τα πέρασαν αυτές τις μέρες, και μετά θέλεις κάτι, ναι, Ρούλα, να ρωτήσεις. Πώς τα πέρασαν αυτές τις μέρες, τις δύσκολες της καραντίνας εκεί, και αν είναι πια όλοι υγιείς? Δύσκολα, ειδικά όταν αυτό το πράγμα έσκασε στην Κίνα, όλοι πραγματικά καθίσανε σπίτι τους, με πολύ μεγάλη πειθαρχία, γιατί ο κινέζικος λαός είναι ένας λαός που έχει πολύ μεγάλη πειθαρχία, είναι μέσα στο DNA τους. Όμως το ξεπεράσανε. Αυτό φαίνεται. Έχει ξεκινήσει η κανονικότητα. Έχω και φίλους και συνεργάτες και στην πόλη της Ουχάν, που πέρασε τη μεγαλύτερη δυσκολία. Έχει ξεκινήσει η κανονικότητα. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το σπίτι τους, όμως με πολύ μεγάλη προσοχή. Πάντως, έβλεπα τις τελευταίες ειδήσεις και, Ρούλα μου, θα κάνει θέση στο ερώτημα. Ένας νεκρός και τα κρούσματα πολύ λίγα, πολύ λίγα, και αυτά τα κρούσματα προέρχονται από ανθρώπους που πήγαν στην Κίνα, που επέστρεψαν. Δηλαδή, τα πράγματα είναι πολύ καλά για σας εκεί. Ελπίζουμε και για τις υπόλοιπες χώρες στην πορεία, και αφού περάσει το διάστημα που έρχεται το πικ, και μετά φαίνεται πως σιγά σιγά τα πράγματα επαναπροσδιορίζονται. Κάτι ήθελες? Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή τον Ορέστη τον βλέπαμε και μέσα στο τηλεπαιχνίδι αυτό, στο reality που ήταν, και ήταν ο πιο ευρηματικός από όλους όσους συμμετείχαν. Δηλαδή, έπιανα τα χέρια του πολύ, έφτιαχνε από το τίποτα ολόκληρες κούνιες, θυμάμαι, καθίσματα για να καθίσετε. Τώρα που είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι, είσαι τόσο ευρηματικός? Βρίσκεις πράγματα να κάνεις και να διοχετεύσεις όλη αυτή την ενέργεια που έχεις? Κοιτάξτε, εγώ που δεν μαγείρευα λόγω δουλειάς, συνήθως έτρωγα έξω. Πλέον σκέφτομαι να δηλώσω και σε reality μαγειρικής. Αστειεύομαι. Όχι, γιατί μην αστειεύεσαι. Ωραία, γιατί το λες αυτό? Το μισό Instagram φτιάχνει ψωμί πλέον. Ναι. Μην το λες. Ζυμώνει. Αστειεύομαι, βέβαια. Όμως θέλω να πω, το πιο σημαντικό είναι, σίγουρα όλοι κάνουμε ένα pause από τη ζωή μας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην ξυπνήσουμε μετά από ένα ή δύο μήνες και πούμε πέρασαμε δύο μήνες χωρίς να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να διαβάσουμε βιβλία που δεν είχαμε διαβάσει. Μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα και να γίνουμε καλύτεροι στη δουλειά μας. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε δουλειά, ενώ καθόμαστε σπίτι, μπορούμε να αυτοβελτιωθούμε. Ωραίστη, άνω τελεία, διότι επειδή είμαστε σε απόσταση και εγώ πρέπει να μετράω, όπως είδες, τα 3 μέτρα, τα 2,5 μέτρα, τα 4 μέτρα, με ενημερώνει η Στέλλα Ζώη, συνεργάτη δάμου, ότι θέλει ερώτημα, παρακαλώ, που βρίσκεται στην άλλη άκρη, η Κατερίνα Σουλιώτη. Ωραίστη, θέλω να μου πεις τι είναι πιο δύσκολο, το μένουμε στο σπίτι ή το survivor τώρα? Μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Βέβαια, η Κατερίνα κάνει τις καλύτερες, Ωρέστη. Καλύτερες ερωτήσεις. Ναι. Το μένουμε σπίτι είναι αρκετά δύσκολο, γιατί δεν έχω αυτή την ωραία παρέα που είχαμε και στο Survivor. Είμαι στο σπίτι μόνος μου, οπότε μου φαίνεται πιο δύσκολο να κάτσω σπίτι χωρίς παρέα. Γιώργο μου, κάνει, νομίζω ότι την έχεις πιο καλά φωτισμένη την Σουλιώτη από εκεί. Σε λίγο να δεις, και τη βγαίνει και το μπλε πιο ωραίο. Γιώργο μου, κάνεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αύριο, Ρούλα, θα πας εσύ εκεί. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ορέστη, πραγματικά. Μπράβο σου για αυτό που κάνεις, και όταν όλα πάνε καλά, θέλω να τα πούμε και εδώ στον καναπέ. Έχεις κάνει πολύ ωραία πράγματα στην ζωή σου, και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω νέα παιδιά που σκέφτονται τον συνάνθρωπο, και μάλιστα αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη γραμμή, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τη συνέβη. Θα σηκωθώ λίγο για να ξεπιάνομαι κιόλας. Κατερίνα μου, απευθύνομαι σε σένα, σε αυτή την απόσταση των 4 μέτρων. Ρούλα, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή θέλω να απευθυνθώ στην Κατερίνα, για να με καταλάβει. Μια στάρ συνομιλεί με μια στάρ. Υπήρχε λοιπόν ο Λάμπρος, ο Κουτσουρές, ναι, ο οποίος με ενημέρωσαν φίλοι εδώ. Μπράβο, Γιώργο μου, κάνει. Με ενημέρωσαν. Να κοιτάς μπροστά για να μην χάνεις το πλάνο. Αυτό, μπράβο, ναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι, να κοιτάς μπροστά, όπως ειδήσεις, δελτίο. Δελτίο, γιατί σιγά σιγά έτσι κι αλλιώς πρέπει να προσαρμόσεις. Σιγά σιγά θα μπεις στο κεντρικό. Σε άλλο κανάλι. Λοιπόν. Καλά, δεν τα λέω, Σπύρο. Να κρατάμε ισορροπία. Πότε έχει σημαίνει. Λοιπόν,
Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, Κατερίνα μου, υπάρχει ο Λάμπρος, τον οποίο μου τον έστειλαν όλοι. Είναι, ναι, ας πούμε, από αυτούς τους διαδικτυακούς που κάθε μέρα ανεβάζει κάτι στο Facebook, στο όπου το ανεβάζει και γίνεται πανικός. Μάλιστα. Το τελευταίο, λοιπόν, που ανέβασε και εκεί, τσακ, το τζίμπησε η Ζήνα, ναι, ως άνθρωπος που τακ, ως τραβάει λαγωνικό τα ταλέντα. Και δε σε παρακαλώ, γιατί σε λίγο θα τον έχουμε, τι είπε ο Αθεόφοβος. Παρακαλώ. Σας βρήκα τρόπο για να περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας αφού μένουμε σπίτι, στην καραντίνα. Λοιπόν, θα τηλεφωνάτε στις μεσημεριανές τις εκπομπές και θα κάνετε τηλεφωνικές παρεμβάσεις και θα μαλώνετε. Ακούστε με, θα ξεκινήσετε από την Κουτσελίνη, γιατί αυτή λέει και πολλές αλήθειες εκεί πέρα, καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Λοιπόν, θα πάρετε τηλέφωνο, θα σας λέει η Ζήνα, ναι, όχι εσείς, αντίλογος, πως θα γίνεις και η γυναίκα την εκπομπή, όλη την ώρα Skype, 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 τρελάθηκαμε στο Skype. Εσείς ο καλύτερος Λάμπρο, ναι, είναι ο Λάμπρος εκεί. Λάμπρο, σου μιλώ. Καλημέρα! Πού είσαι, Λάμπρο, αγνώριστος, έβγαλες την περούκα, έβγαλες το γυαλί και είσαι ένας άλλος. Υπάρχει και ο άνθρωπος. Όχι, Λάμπρο μου, εμείς σε θέλουμε όπως είσαι, κανονικός, δηλαδή με το χιούμορ σου, με την πλάκα σου. Πήρα τόσα μηνύματα που μου λένε ο Λάμπρος είναι ο καλύτερος, γιατί το ανέβασες κι εσύ, ότι θα είσαι σήμερα εδώ. Έχεις δίκιο, Λάμπρο μου, άμα δεν τηλεφωνήσουν σε καμιά εκπομπή, άμα δεν, πώς θα γεμίσουμε αυτές τις ώρες. Γι' αυτό, λοιπόν, γι' αυτό για να γίνει δουλίτσα, Λάμπρο μου, εγώ 10 λεπτά τώρα σε έχω υπολογίσει εσένα να είσαι εδώ στην εκπομπή. Mm. Γι' αυτό, λοιπόν, πρέπει να τα πούμε. Αλλά για να τα πούμε, πρέπει να πέσει πρώτα το βίντεο, να σε γνωρίσουν οι τηλεθεατές. Όπα, πού είναι, τι έπαθε. Έπεσε το Skype. Λάμπρο, έπεσε μαζί με το βίντεο. Skype, Skype, σου πέσε το κινητό, Λάμπρο. Έπεσες, πρόσεχε. Αυτά, μα πέφτουν, δεν ξανασηκώνονται. Παρακαλώ. Ρε, δεν θα γίνουμε άνθρωπο, τέρε. Όχι, όχι, όχι. Μετά σε λέει γιατί νευριάζω τα νεύρα μου. Καραντίνα και το μένουμε σπίτι από τις 13 Μαρτίου ήταν ο λόγος που νευριάστηκαν τα νεύρα του. Η ατάκα του αυτή έγινε μέσα σε λίγα 24 ώρα viral και στάθηκε η αφορμή για μια σειρά από ξεκαρδιστικά βίντεο που έσπασαν τη ρουτίνα των κορονόπληκτων Ελλήνων και έκαναν το γύρο του διαδικτύου εντός και εκτός συνόρων. Μιλή, πώς σας λένε. Ας συνεχίσεις, λέω. Παναγιώτα. Αλλά οι φίλοι με φωνάζουν Πέγγι. Και τι με λέει. Λέει, α, γιατί εδώ λέει γράφει Λάμπρος. Με στέλνει μια φίλη μου τώρα και τι με λέει. Εσύ, Λάμπρο, λέει, νομίζω ότι μ' αρέσει ένας από το Silver Alert. Λίγο τα νεύρα, λίγο η μπορντό ρόμπα της μαμάς του, που την έριχνε στους ώμους γιατί έπιασε και κρύο Απρίλη μήνα, δεν ήθελε και πολύ ο Λάμπρος για να εμπνευστεί. Sky βιντεάκι. Τίτλος. Ο Σωτήρης μόλις γέννησε. Ανοίγω το βιντεάκι και βλέπω μια προβατίνα να γεννάει. Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης από την Πορταριά Χαλκιδικής πιάνεται, όπως μας εξηγεί, από τις πιο απλές καθημερινές ατάκες με τη μαμά του ή από έναν διάλογο με τις φίλες του μέσω βιντεοκλήσης. Στο Άψες Βίσες καρώνει μίνι σενάρια από ιστορίες της καθημερινής τρέλας που ζούμε. Το μικρόβιο της υποκριτικής άλλωστε προϋπήρχε μέσα του, διευκολύνοντας την κατάσταση. Φανταστείτε λίγο τι θα γίνει όταν θα πούν ότι ανοίγουν οι καφετέριες, τα μπαρ και όλα αυτά. Σαν τις γριές έξω από το Ίκα θα είμαστε. Ο Λάμπρος έχει παρακολουθήσει σεμινάρια υποκριτικής και συμμετέχει στην ερασιτεχνική θεατρική ομάδα της Χαλκιδικής, συμμετέχοντας σε παραστάσεις που έκαναν περιοδία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, σκηνοθετεί τις γυναίκες του χωριού του της Πορταριάς, ανεβάζοντας παραστάσεις στο μικρό του θεατράκι. Η μεγάλη του αγάπη είναι το θέατρο, που αυτή την περίοδο αργεί. Η δουλειά του είναι στο σέρβις καταστημάτων εστίασης και σε beach bar το καλοκαίρι. Έχει μπει στον πάγο όμως μέχρι νεοτέρας. Η ανάγκη του όμως για δημιουργία δεν πάβει ποτέ. Πότε έφυγαν οι απόκρις, πότε ήρθε η συντέλεια, να ρε χαμπάρ δε μπίρ. Τα βίντεό του με τις μοναδικές περσόνες που δημιουργεί έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου και τα σχόλια που λαμβάνει είναι αποθεωτικά. Ήδη τον ακολουθούν περί τα 15.000 άτομα, ζητώντας του συνεχώς νέο υλικό. Πρώτη μέρα καραντίνας, εντάξει, θα κάτσουμε και λίγο στο σπίτι μου, ρε, να χαρούμε και λίγο το σπίτι μας, μια χαρά. Δεύτερη εβδομάδα καραντίνας, όλα κομπλέ, εντάξει, την παλεύουμε ακόμη. Ήρθε και το Πάσχα, κόμμα καραντίνα. Ευτυχισμένο το 2045 να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου. 42 χρόνια καραντίνα. Ο Λάμπρος είναι ένας από τους πιο πιστούς θαυμαστές της Ζήνας, η οποία δεν σταματά να τον εμπνέει. Και με παίρνει τηλέφωνο ο άλλος, 13 μέρες καραντίνα, και με λέει, έλα,
Πού είσαι? Λέω, να, λέω, ετοιμάζω τις βαλίτσες, φεύγω διακοπές. Λέω, με κοροϊδεύεις. Λέω, βρε, αγόρι, εσύ το ξεκίνησες. Ρε, σοβαρευτείτε πρωί-πρωί. Είσαι καλός, ρε Λάμπρο. Είσαι πολύ καλός. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά αυτό εγώ γέλασα πάρα πολύ που έλεγες μια εβδομάδα καραντίνας, όλα καλά. Μετά άρχισες τα μαλλιά σου να γίνονται ξανθιά, να γίνονται ξανθά, να γίνεσαι ξανθιά. Να μακραίνουν, να. Πώς εμπνέεσαι, θέλεις να κρατάς συντροφιά στον κόσμο? Αυτό, Ζήνα, ξεκίνησε εντελώς αυθόρμητα. Δεν ήταν τίποτα προσχεδιασμένο. Απλά εκεί που καθόμουν στον καναπέ, έγινε αυτό που είδατε. Έτσι ξαφνικά. Και το ανεβάζω στα social media και άρχισε να γίνεται ένας πανικός από το πουθενά. Είδες. Το βιντεάκι κυκλοφόρησε από ομάδα σε ομάδα, από τις ομάδες που είναι μέσα στο Facebook, και άρχισα να δέχομαι μηνύματα από όλη μα πόλη την Ελλάδα. Ακόμη και από το εξωτερικό. Ξαφνικά γίνεσαι φίρμα, ξαφνικά γίνεται κανείς νούμερο ένα, μην νομίζεις. Έτσι αυτό ξαφνικά. Πολύ, ναι. Πες, έγινε έτσι ακριβώς. Η Κατερίνα θέλει, γιατί ξέρει τι θα πει φίρμα, μισό λεπτάκι. Να. Γεια σου, Κατερίνα, όμορφη. Γεια σου. Αυτό το όμορφη ξαναπέστω να τα ακούσει η Κουτσελίνη. Πες μου κάτι, δηλώνεις θαυμαστής της Ζήνας. Θέλω να μου πεις, τι σου αρέσει το πολύ στη Ζήνα? Καταρχάς, αρέσει με το μακρύ, με το καρέ η Ζήνα, το πρώτο. Και δεύτερον, ποιος από όλους σου αρέσει περισσότερο? Τι έγινε? Μόλις ήταν να μιλήσει για μένα, κόπηκαν. Για πες, Λάμπρο. Λέω, πιστεύω πως και η Ζήνα και Βουλή να βγει σε άρα θα είναι. Έτσι, μπράβο. Για εκεί προορίζομαι. Μην κοιτάς τώρα, το κάνω βήμα-βήμα. Χτίζω την καριέρα μου για τη Βουλή. Στους 300... Καλή σταδιοδρομία, ευχηθώ. Λάμπρο, θέλω να σε αποχαιρετήσω, να μου πεις τι σκέφτεσαι τώρα για τον κόσμο που αυτό το διάστημα είναι μέσα, περνάει δύσκολα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, για να τα λέμε αυτά. Λαμβάνω πολλά μηνύματα με αυτό που λέτε. Πολλοί κόσμος μου στέλνει μήνυμα ότι άλλος έχει άρρωστη μητέρα, άλλοι περνάει δύσκολη εγκυμοσύνη, άλλοι της πήραν τον άντρα στο Κόσοβο στρατιωτικό. Πάρα πολλά τέτοια. Θέλει θετικότητα, χαμόγελο, να αγκαλιάζουν τα ταλέντα τους και να τα αναπτύσσουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό κάνω τουλάχιστον εγώ και περνάει ευχάριστα και η ώρα η δική μου και της μητέρας μου στο σπίτι. Την κυνηγάω μέσα στο χώρο για να πάρω τη ρόμπα, δεν με τη δει. Να σου πω, και πώς το λες αυτό, τα νεύρα μου νευριάστηκαν, πώς το λες? Νευριάστηκαν τα νεύρα μου, Ζήνα, γίνηκαν τσατάλια. Τσαταλώθηκαν, να το λες. Κοίτα, τσαταλώθηκαν τα νεύρα μου, τσαταλώθηκαν. Τσαταλιάστηκαν. Τσαταλώθηκαν, deep, για deep, deep, μάνα μου, τσαταλιάστηκαν. Τσαταλιάστηκα κι εγώ, τσαταλιάστηκε και η μάνα μου, τσαταλιαστήκαμε όλοι. Γίνηκαν όλοι χάλια. Άι να δούμε ποιος θα μιλάει με τον άλλον. Άμα δεν μιλάω εγώ, άμα δεν μιλάω εγώ με τη μάνα μου, τι θα γίνει? Θα μιλάω εγώ με το Θεό μόνο. Δεν θα γίνει βόλη, δεν θα έχουμε δουλειά. Αχ, φιλάκια πολλά, Λάμπρο, και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, Λάμπρο, φιλιά πολλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να μην τζαταλιάζονται τα νεύρα μας, έτσι να έχουμε καλά. Όχι, βρε τώρα, χαζάω. Ουέι, δώσ' την πίσω με τον Πυρίσμανι, μου κάνει, έτσι και σε πιάσω εγώ στο διάλογο, μου κάνει, θα ειδείς. Μη φαίνεται, θα πας αλλού, εκεί που πάνε κι άλλοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον άνθρωπο στον Ιμφαίο, Μιχάλης Τσίρλης, να τον δούμε να μας δώσει αυτή την υπέροχη εικόνα του Ιμφαίου. Μιχάλη, καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι! Ο Σπύρος Σιγούρος γελάει. Πού είσαι εκεί, γιατί βλέπω... Στην πλατεία είναι? Είμαι στο κέντρο του Ιμφαίου, στην κεντρική πλατεία. Σας δείχνω μια εικόνα από τα χιόνια που έχουμε. Χιόνιζε τις 4 τελευταίες μέρες συνεχώς. Ευτυχώς δεν ήταν το χιόνι του χειμώνα και κατά συνέπεια δεν σας συσσόρευσε, γιατί αλλιώς θα είχαμε πάνω από ένα μέτρο χιόνι. Πάνω από ένα μέτρο, ακούς, Σπύρο μου, εσύ έχεις πάει εκεί? Έχω πάει εκεί, έχω γνωρίσει τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης είναι η ήρεμη δύναμη του Νυμφαίου και μένει σπίτι από ό,τι έχω καταλάβει. Τώρα τι νιώθεις, ότι πάμε για Πάσχα ή ότι πάμε για Χριστούγεννα? Τώρα είναι, θα στολίσουμε και εγώ λέω να ξαναστήσω το δέντρο. Το χριστουγεννιάτικο.
Κίνηση, πολύ βλέπουμε, Μιχάλη, στους δρόμους. Σε χαμός γίνεται. Να σας δείξω και άλλη εικόνα. Κοίτα. Δεν υπάρχει. Τι ωραία που είναι, παιδιά. Εντάξει, καλή είναι έτσι. Τουλάχιστον εκεί στον Ιμφαίο μένουν στο σπίτι, αλλά έχουν υπέροχη εικόνα. Ναι, εντάξει, είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε αγαπημένοι. Και έχουμε ζεστασιά στο σπίτι μας. Πόσοι είστε τώρα εκεί? Εμείς είμαστε γύρω στα 35 άτομα. Ωραία. Τι ωραία που είναι. Ωραία. Εντάξει, είναι αυτό που λες, η εικόνα είναι παραπάνω από 1000 λέξεις. Δεν τα λέει. Εμείς με την εκπομπή είχαμε πάει Νοέμβρη. Θυμάμαι, 30 Νοέμβρη ήταν το πρώτο χιόνι. Ναι. Και συνεχίζει. Συνεχίζει, ναι. Απρίλιο μήνα. Εγώ έχω πάει βέβαια εκεί, έχω κάτσει σε αυτά τα ταβερνάκια. Ναι, στα καφέ και στα ταβερνάκια έχω κάτσει σε όλα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω πάει και έχω δει και το μουσείο εκεί που έχει. Είναι πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε, Μιχάλη, πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στις εκπομπές σας. Καλά Χριστούγεννα. Αλλά σας την εύχομαι και εγώ. Καλά Χριστούγεννα. Κάνω πλάκα. Καλό Πάσχα. Να είμαστε καλά. Γεια σας. Γεια πολλά. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Μου έστειλαν και κάποιες ζωγραφίες από την Κύπρο και το λέω επειδή η εκπομπή μας παίζει κάθε πρωί στην Κύπρο. Ξεχώρισα αυτές τις δύο ζωγραφίες από την Κύπρο. Στην Κύπρο θα τη δουν αύριο το πρωί στις 7. Εμείς τη βλέπουμε τώρα στις 12 και 20. Δώστε τη ζωγραφιά μπροστά. Γιατί και η Κύπρος είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή ο κορονοϊός τους κρατάει όλους στο σπίτι. Τα πράγματα είναι δύσκολα και κρατούν και εκείνοι τις αποστάσεις που κρατάμε κι εμείς. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά τα θέματα είναι πάρα πολλά. Θα σας ενημερώσουμε κιόλας και θα είναι σε λίγο κοντά μας ο κύριος Μάγιορ Κίνης και θα μας μιλήσει αν τα ζώα κολλάνε τον κορονοϊό ή αν τον μεταδίδουν. Επειδή υπήρξε και κάτι σημερινό δημοσίευμα που μια τίγρη σχόλησε, γιατί είχε, λέει, βήχα, πολύ βήχα και φαινόταν στο ζωολογικό κήπο. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις. Επίσης, θα συναντήσουμε δύο ανθρώπους που ο ένας νοσεί από τον κορονοϊό και είναι άνθρωπος του Σταρ, εδώ ο δικός μας, ο Γιάννης ο Ευσταθίου, και ο άλλος άνθρωπος, Κατερινάκη μου, είναι στο Λονδίνο. Είναι στο Λονδίνο, είναι ξενοδοχειακός υπάλληλος, πέρασε τον κορονοϊό, τον περνάει ακόμα. Πέρασε όμως πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα και μάλιστα είπε Ζήνα και θα πει ότι είναι σαν ένα αφωνικό όπλο και δεν μοιάζει με καμία ίωση. Για να τα λέμε αυτά, γιατί να μην λέμε ότι είναι κάτι απλό. Βέβαια, να τοποθετούμε τις αλήθειες. Μετά θα κρατήσουμε τις αποστάσεις μας, μπαίνοντας μέσα και ο Γιώργος Καραϊβάς. Σε όλα τα επίπεδα αποστάσεις, Κατερίνα μου. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, είναι αυτό που λέμε και λεκτικές και σεξουαλικές και ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό. Πάντως οι καρδιές μας είναι δίπλα-δίπλα. Οι καρδιές μας είναι δίπλα-δίπλα. Το περούλα. Τα δε, φιρούλα και όχι Ζαρατούστρα. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε, κρατάμε τις αποστάσεις. Ο Γιώργος Καραϊβάς ήρθε στην παρέα μας. Θέλω να δείξω όμως τον Γιώργο ότι η Κωνσταντίνα σκέφτηκε να κάνει και σελιδοδείκτη. Και μου λέει η μαμά της, θα μου τον φέρει όταν θα σταματήσει ο κορονοϊός εδώ να τον έχω στα χαρτιά μου. Τι όμορφο που είναι αυτό, τι ωραίες σκέψεις, τι ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, επειδή είναι πολλά αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε. Είναι επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Γκίκα, καλό μεσημέρι.
Θέλετε το μαχαιροκίνη, ό,τι θέλετε. Για μένα είναι ο ενικός και ο πληθυντικός. Τα χρησιμοποιούμε όπως θέλετε εσείς. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε γιατί είδα την ευαισθησία σας στα ζώα, στο διαδίκτυο. Είδα ότι ανεβάσατε έτσι 2-3 φωτογραφίες, μιλούσατε για τη σχέση με τα ζώα και αν αυτά μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στον άνθρωπο ή ο άνθρωπος στα ζώα. Ποια είναι η αλήθεια? Εντάξει, δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για το ότι τα ζώα μεταδίδουν τον κορονοϊό και σίγουρα η επιδημία δεν κινείται από τα ζώα. Υπήρχε μία αναφορά ότι πιθανώς ένα ζώο να κόλλησε τον κορονοϊό, αλλά το γεγονός ότι κόλλησε ένα ζώο τον κορονοϊό δεν σημαίνει ότι μπορεί και να το μεταδώσει. Επειδή, Ρούλα, το λέγαμε και πριν τις διαφημίσεις... Είπαμε ότι σήμερα έγινε γνωστό ότι και μία τίγρης που βρίσκεται σε ζωολογικό κήπο βρέθηκε θετική στον COVID-19 και γνωρίζουμε ότι και λίγες μέρες πριν είχε γίνει γνωστό ότι στις Βρυξέλλες μία γάτα που ήταν κατοικίδιο ζώο σε σπίτι συγκεκριμένου ανθρώπου νόσησε και εκείνη. Αυτό λίγο μας φαίνει έτσι προεκπλήξεως, γιατί φανταζόμαστε ότι δύσκολα θα περνούσε από τον άνθρωπο στο ζώο και αναρωτιόμαστε φυσικά αν από το ζώο μπορεί να επανέλθει στον άνθρωπο. Και το ανάποδο, ναι. Λοιπόν, η πηγή του κορονοϊού είναι από ζώα, αλλά όχι τα κατοικίδια ζώα. Ναι. Και σίγουρα η πιο πιθανή πηγή έχει αναφερθεί ότι είναι οι νυχτερίδες. Έχουμε κάνει και μία μελέτη εμείς από το εργαστήριό μας, το οποίο ήταν από τις πρώτες που βγήκανε στο, πώς το λένε, στην ιατρική κοινότητα. Τώρα, να θεωρήσουμε ότι τα ζώα που έχουμε εμείς στην οικία μας θα φέρουν τον κορονοϊό από έξω μέσα, αυτό δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε με τις πατουσίτσες τους που πατάνε έξω όταν τα βγάζουμε βόλτα ή οτιδήποτε επιστρέφοντας στο σπίτι. Γιατί εμείς ως άνθρωποι βγάζουμε τα παπούτσια μας, έχουμε λάβει ως ενημέρωση προκειμένου να μπούμε μέσα στον χώρο του σπιτιού μας. Και αυτό η πιθανότητα του είναι πολύ μικρή. Έτσι κι αλλιώς η λογική είναι όταν φέρνουμε το ζώο μέσα στο σπίτι, καλό θα είναι να του τα σκουπίζουμε λίγο τα ποδαράκια, έτσι. Δεν ξέρουμε τι έχει πατήσει. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να έχει πατήσει κορονοϊό, μπορεί να έχει πατήσει διάφορα. Και φυσικά έτσι, όχι με αντισηπτικά, έτσι, και χλωρίνη και αν είναι δυνατόν. Καλά, εντάξει, μην πάμε στη χλωρίνη ακριβώς και το τραυματίσουμε το ζωάκι, έτσι. Υπάρχουν ήπια αντισηπτικά που θα μπορούσαμε να του σκουπίσουμε τα ποδαράκια. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, γιατί οι περισσότεροι που μας βλέπουν έχουν ένα ζωάκι, έτσι. Mm. Δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν γατάκι ή σκυλάκι, έχουν και pet. Δηλαδή, αν όλα αυτά και πολλές φορές κοιτάς αν έχεις ένα πουλάκι στο σπίτι, αν ας πούμε νοσήσω εγώ και έχει μάθει το παιδί να παίζει με το πουλάκι, να το παίρνει και να μπορεί ενδεχομένως και να του μεταδώσει τον ιό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έχουμε δει και ανθρώπους στα σπίτια που μπορεί, ας πούμε, οι παιδάκια που κρατάνε το σκυλάκι αγκαλιά και πολλές φορές το φυλάνε και στο στόμα. Δηλαδή, έχουμε δει τέτοιες εικόνες, γιατί αισθάνονται ότι είναι μέλος της οικογένειας. Όταν εμείς τώρα ως μέλη της οικογένειας δεν αγκαλιαζόμαστε ή δεν φιλιόμαστε με τα μέλη, θα πρέπει να μην το πράττουμε ούτε και με τα ζωάκια που έχουμε στο σπίτι? Τώρα θεωρώ ότι το συγκεκριμένο που το συζητάμε είναι στα πλαίσια μιας αυξημένης, να το πω έτσι, μικροβιοφοβίας που βλέπουμε για οποιοδήποτε αντικείμενο. Δηλαδή, εδώ αρχίζουμε και φοβόμαστε οτιδήποτε έρχεται μέσα στο σπίτι. Μια σακούλα, ένα χαρτί, ένα πακέτο, τα παπούτσια μας. Εντάξει, μην φτάνουμε σε ακραία σημεία. Αν μπορέσουμε και κρατήσουμε τα βασικά σημεία, γιατί η πηγή αυτή τη στιγμή της νόσου είναι ο ανθρώπινος πληθυσμός. Έτσι, και μάλιστα η άμεση επαφή και η επαφή αυξημένου κινδύνου πάνω από 15 λεπτά στον ίδιο χώρο και ούτω καθεξής. Μη μας πιάνει μια τρέλα με το οτιδήποτε υπάρχει στο περιβάλλον. Δεν είναι θέμα τρέλας αυτή τη στιγμή, γιατί τα ζώα είναι στη ζωή μας, είναι η αγάπη και η σχέση του ανθρώπου με το ζώο. Και εσείς το ανεβάσατε βάζοντας ένα σχόλιο ότι δεν πρέπει να τα φοβόμαστε και πραγματικά με εξέπληξε πολύ θετικά το γεγονός, επειδή η ιδιότητά σας είναι τέτοια και το τελευταίο διάστημα σας παρακολουθούμε σε δελτία ειδήσεων, σε ενημερωτικές εκπομπές. Ήταν πολύ σημαντική η τοποθέτησή σας, γιατί βλέπουμε ανθρώπους να εγκαταλείπουν ζώα αυτή την περίοδο και το έχετε δει κι εσείς. Ναι. Να γίνονται αδέσποτα πια, να τα αφήνουν στους δρόμους, φοβούμενοι μήπως μεταφέρουν τον ιό, να τα λέμε. Γιατί από τη μια είναι η πλάκα
βάζοντας έξι, βγάζω το σκύλο βόλτα και εγώ έχω κότα, να τη βγάλω την κότα, ή βλέπεις κάποιον που παίρνει ένα λούτρινο και το βάζει και αυτό το κάνει το γύρο του διαδικτύου. Αλλά η αλήθεια είναι πως υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει και τα έχουν κάνει αδέσποτα αυτή την περίοδο. Για να τα λέμε και αυτά. Κάτι θέλω. Αυτό το θεωρώ πολύ στενάχωρο και γι' αυτό είναι η ανάρτηση. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις ένα ζωάκι και το έχεις, αποτελεί κομμάτι της οικογένειάς σου, δεν ψάχνεις να βρεις αφορμή, να το πω έτσι, για να το εγκαταλείψεις. Γιατί αυτό είναι αφορμή, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, αν ας πούμε αρρωστούσε το παιδί μας, θα το εγκαταλείπαμε στον δρόμο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Έχουμε δηλαδή μια πολύ καλή σχέση με τα ζώα και δεν αποτελούν σίγουρα την πηγή της μετάδοσης τα ζώα. Ούτε είναι ο φορέας της μετάδοσης τα ζώα αυτή τη στιγμή. Γιώργο, μου κάτι ήθελες και να ολοκληρώσω. Ναι, στον κύριο Μαγιορκίνη, το ένα ερώτημα ήταν αυτό με την εγκατάλειψη, μου το κάλυψες πλήρως. Το άλλο ερώτημα ήταν αν τα κατοικίδια και κυρίως τα σκυλάκια τα ταλαιπωρούμε βγάζοντάς τα τόσες πολλές φορές έξω κάθε μέρα. Και επίσης ήθελα... Εντάξει, θα πω. Πάντως είδα και κάτι στο διαδίκτυο που γέλασε πάρα πολύ, που ήταν ένας σκύλος στην κουζίνα πάνω στα ράφια από πάνω και έλεγε δεν αντέχω άλλο, έχω 20 φορές σήμερα, αφήστε με εδώ πάνω. Κάτι άλλο για τον κορονοϊό, τελικά είναι 100% ένοχη η νυχτερίδα, γιατί θυμάμαι, ας πούμε, από τα αναγνώσματα ότι και στο Μαύρο Θάνατο, στην Πανούκλα, λέγανε για τους αρουραίους. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η ψήλη των αρουραίων. Είναι πιστοποιημένο 100%. Τώρα, η ψήλη των αρουραίων, επειδή αναφερθήκαμε τώρα στην Πανόλη, η ψήλη είναι το μεταδίδουν από τον αρουραίο στον άνθρωπο, έτσι. Δεν είναι ότι ο ψήλος απλά το κουβαλάει. Ο αρουραίος είναι ο φορέας, όπως και εξακολουθεί και υπάρχει Πανόλη. Το αίτιο της διάδοσης και της εξάπλωσης πάντως ήταν η ψήλη, ναι, γι' αυτό. Ναι, πώς το λένε, είναι νόσημα μεταδιδόμενο με φορέα, έτσι το λέμε. Όπως είναι, ας πούμε, τα κουνούπια, όπως είναι τα τσιμπούρια, όλα αυτά κουβαλάνε νοσήματα, έτσι. Ο συγκεκριμένος ιός που μας αφορά τώρα δεν είναι μέσω φορέα, έτσι. Δεν είναι μέσω κουνούπια, είναι αναπνευστικός ιός, είναι τελείως διαφορετικός. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την προέλευσή του, το γνωρίζουμε από το 2003 και ίσως και πιο πίσω ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία αυτών των ιών στις νυχτερίδες. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το γενετικό του υλικό είναι πολύ κοντά σε γενετικό υλικό που απομονώθηκε από νυχτερίδες από παρόμοιο ιό πριν από μερικούς μήνες, χρόνια, δεν θυμάμαι πότε έγινε αυτή η απομόνωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν ότι προήλθαν από τις νυχτερίδες. Μπορεί να υπήρχε ένας ενδιάμεσος ξενιστής, αυτό είναι δηλαδή από τις νυχτερίδες να μην πέρασε κατευθείαν στους ανθρώπους, να πέρασε σε ένα άλλο ζώο για μερικούς μήνες και μετά αυτό σε εμάς, και ήταν αυτός ο Παγκολίνος, αυτό λέγανε, αλλά και αυτό αποδείχθηκε ότι δεν είναι αλήθεια. Και για την ταλαιπωρία, αν μας πει υπάρχει ταλαιπωρία των σκύλων με την... με τη συνεχόμενη βόλτα. Εντάξει, τώρα δεν είμαι κτηνίατρος και δεν είμαι και... τώρα, αν γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βγούμε για σωματική άσκηση, έτσι. Δεν χρειάζεται να έχουμε δικαιολογία. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε την κότα βόλτα, ξέρεις. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τη χώρα μας και παγκόσμια βέβαια. Είμαστε σε καλή κατάταξη, 44η νομίζω. Ήμασταν 33, την 33η θέση την Πέμπτη, αλλά η θάνατη... αυξήθηκαν πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέσα στο τριήμερο. Η Παρασκευή ήταν μια δύσκολη μέρα. Είχαμε 10 θανάτους, νομίζω. Οπότε περάσαμε στην 400. Να μας βάλουμε στο πλαίσιο των άλλων μεσογειακών χωρών. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Έτσι, γιατί ο καθένας είναι και σε διαφορετικό μήκος και υπάρχει διαφορετική μεταδοτικότητα. Υπάρχει διαφορετική την κρίση πώς την έχουμε περάσει εμείς. Γιατί υπάρχουν χώρες που δεν την έχουν περάσει την κρίση. Και το σύστημα υγεία μας βρίσκεται στη γωνία, έτσι. Οπότε λοιπόν μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Και ακόμη στην Αμερική εκεί τα πράγματα είναι λίγο στην αρχή τους και οι άνθρωποι ακόμη πηγαίνουν στις δουλειές τους, έτσι, για να τα λέμε αυτά. Και οι θάνατοι αυξάνονται συνεχώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στον Γιάννη Ευσταθίου, είναι φίλος από τα παλιά, γνώριμος δικός μου από την περίοδο του Μέγκα, άνθρωπος του Σταρ πια, πολιτικός συντάκτης. Γιάννη μου, σε γνώρισα με μαύρα μαλλιά και άσπρισες. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω για μένα, γιατί τα βάφω, οπότε
ό,τι είναι από κάτω είναι. Καλά, εσένα δεν σε έχει αγγίξει. Ο χρόνος όπως ήσουν τότε παραμένει στο ίδιο. Γιάννη, εμείς ζούμε και καλύτερη. Γλυκέ μου, Γιάννη, θέλω να μου πεις το εξής. Επειδή είδα την ανάρτησή σου... Πάντως, με συγχωρείς, είναι η πρώτη φορά που με βλέπουν στη τηλεόραση. Όχι χωρίς σακάκι και γραβάτα, αλλά για πρώτη φορά και αξίριστο. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, Γιάννη μου. Καταρχήν, είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά στο χώρο της τηλεόρασης και πολιτικός συντάκτης, με το χέρι στο Ευαγγέλιο. Και τον στηρίζω όλα τα χρόνια της ζωής μου, ξέρει ο Γιάννης. Λοιπόν, ευχαριστώ τώρα. Πολύ, παιδί είναι σίγουρα πάντως. Αυτό ξαναπέστω. Λοιπόν, και είδα την ανάρτησή σου, Γιάννη μου, που είπες ότι είσαι στη φάση που περνάς τον κορονοϊό στο σπίτι σου, βλέπεις ταινίες, διαβάζεις και τρως σκόρδο επιτέλους που σου αρέσει πολύ γιατί δεν έχεις να δεις άνθρωπο. Πώς μπήκες σε αυτή τη διαδικασία? Είσαι από την ομάδα του Star που έκανες ρεπορτάζ, δηλαδή δεν ήσουν μέσα. Δεν μπορείς να ξέρεις. Πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις. Ήμουνα στην ομάδα των εξωτερικών συντακτών του ΣΤΑΡ, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν έρχομαι σε επαφή με όλους εσάς που εργάζεστε στα διάφορα στούντιο του καναλιού. Τρέχω βέβαια στο ρεπορτάζ, αυτός ο κίνδυνος ισχύει για όλους, έτσι, δεν είναι μόνο για μένα. Αλλά είμαστε και άνθρωποι που τη δραστηριότητα, όπως κάθε πολίτης, την έχουμε. Δηλαδή, και τη σκυλίτσα μου θα πάω βόλτα, και στο ATM θα πάω, και στο σούπερ μάρκετ θα πάω. Θα κυκλοφορήσω με πέρασα μέτρα προφύλαξης. Αλλά μπορείς να είσαι εξασφαλισμένος, δηλαδή φοράς γάντια. Πιάνεις το κινητό σου, το αφήνεις το κινητό, κάθεσαι ξέρω στην ουρά, σε ένα παγκάκι. Δεν μπορείς να ξέρεις. Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω. Άρα εσύ δεν ξέρεις που την άρπαξες που λέμε. Που λέμε ενώ ας πούμε στην ασθένεια την άλλη λες άρπαξα μια πουντά, ξέρεις δηλαδή γιατί σαν άρπαξε το ρεύμα εκεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρεις πώς τον κόλλησες. Γιατί ήσουν σε κίνηση καθημερινή. Είτε ήταν για δουλειά, είτε ήταν για απλά καθημερινά πράγματα. Βέβαια. Πραγματικά δεν δυνατό να σκεφτώ πώς μπορεί να προήλθε. Τι συμπτώματα έχεις, Γιάννη μου? Δηλαδή, διάβασα ότι έκανες ένα πυρετό 38,4 και μετά ξανά 10 και τώρα πια είσαι απειρέτες. Έκανα το πρώτο τριήμερο, πρώτες, μάλλον δύο πρώτες μέρες, έφτασα ένα 38,3 από 37,2 μέχρι 38,3. Μετά ήμουν 2,5 μέρες απειρέτος. Δυστυχώς μετά είχα πάλι ανέβασα πυρετό στη διάρκεια της νύχτας. Την ημέρα ήμουν απειρέτος, τη νύχτα έφτανα ένα 38, 38,3, 38,1 και γύρω στο 38. Μου είπαν οι γιατροί να πάω να κάνω τεστ, ναι. Βγήκε θετικό. Μετά πάλι με προτροπή των γιατρών επισκέφτηκα το Αττικό, το νοσοκομείο που έχει στηθεί μια καταπληκτική μονάδα για τον κορονοϊό. Για μένα ήταν πραγματικά αποκάλυψη. Οι γιατροί, αρκετά νεαροί μάλιστα στην πλειοψηφία τους, με πάρα πολύ όμως μεράκι και πάρα πολύ ευγένεια αντιμετωπίζουν όσους έρχονται εκεί. Μου έκαναν αναλυτικές εξετάσεις, καρδιολογικές, πνευμονολογικές, αιματολογικές, σάχαρο, πίεση κτλ. Βγήκαν όλες άριστες και έτσι μου είπαν να πω. Τώρα σε ποια μέρα είσαι, Γιάννη, δηλαδή τώρα σε ποια φάση είσαι? Τώρα είμαι στη 10η μέρα. Άρα είσαι απείρετος και καλά. Ήμουνα 2 μέρες απείρετος. Σήμερα έβαλα λίγο πριν βγω στον αέρα, 37,5. Άρα είσαι ξανά στα 10. Δηλαδή στη 10η μέρα είσαι επιστροφή στα 10. Έχουμε στο τηλέφωνο το Μάικ Πετσαλάκη, είναι ξενοδοχο υπάλληλος που έχει πάει τα τελευταία χρόνια και δουλεύει στο Λονδίνο. Κύριε Πετσαλάκη, καλό μεσημέρι. Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούω. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε κι εσείς ένας άνθρωπος που έχετε νοσήσει, που έχετε περάσει τον κορονοϊό και τώρα είστε καλά, νομίζω. Τώρα αναρρώνω και προσπαθώ να ανακτήσω την αναπνοή μου. Αλλά τα δικά μου συμπτώματα ήταν πολύ πιο βαριά από του κυρίου που έχετε εκεί. Γι' αυτό είπαμε να κουβεντιάσουμε παρέα, για να καταλάβει ο κόσμος ότι άλλος μπορεί να το περάσει λίγο πιο απλά, χωρίς να σημαίνει ότι ο Γιάννης το περνάει απλά, γιατί έφτασε 38 και έκανε τα 10 του, πέρασε από τη διαδικασία και τώρα είναι ξανά στα 10. Απλώς εσείς, κύριε Πετσαλάκη, όταν λέτε το περάσατε δύσκολα, πώς ακριβώς το περάσατε? Ο πυρετός, κυρία Κουτσελίνη, είναι το μικρότερο και λιγότερο συμβάν που μπορεί να έχει.
Εγώ νόσησα στις 16 του Μάρτη. Σε δύο ημέρες αυτός ο ιός, αυτό το φωνικό πράγμα, μου έκοψε οριστικά την όρεξη. Δεν μπορούσα να φάω ούτε μισό κομμάτι ψωμί. Ήμουν μόνο με νερό. Εκεί πραγματικά θορυβήθηκα, διότι αισθάνθηκα ότι κάποιος προσπαθεί να με πολεμήσει μέσα μου. Για 5 μέρες έπινα μόνο νερό. Την 3η μέρα του πυρετού παρουσίασα αιματοουρία. Θεωρήσαμε και οι γιατροί στην Ελλάδα και ο γιατρός μου εδώ ότι βρήκαμε την αιτία του κακού και ήταν ορολίμωξη. Πήρα αντιβίωση. Δεν έκανε απολύτως τίποτα, κυρία Κουζελή. Σε 2 ημέρες ήρθε αιμόπτυση. Να σας πω βέβαια ότι από την 1η μέρα που έκανα τον πυρετό 38 και 4, εγώ απομονώθηκα για να μην επηρεάσω τους υπόλοιπους ενίκους του σπιτιού. Κάλεσα, όπως έλεγε το πρωτόκολλο, η διαδικασία εδώ στην Αγγλία, το NHS, το 111, και μου είπαν μετά από 2 ώρες που σήκωσαν το τηλέφωνο να φέρνω παρακεταμόλη και αν είμαι καλύτερα, χειρότερα, σε 7 μέρες να την καλέσω. Εγώ προς το παρόν σας έχω παρουσιάσει την εικόνα που παρουσίαζα όσο αυτοί μου έλεγαν να παίρνω παρακεταμόλη. Έφτασα στο σημείο το οξυγόνο μου και είμαι τυχερός που είχα οξύμετρο, διότι η Ελληνίδα γιατρός μου πρότεινε να πάρω ένα οξύμετρο, να παρακολουθούμε το οξυγόνο. Γιατί παράλληλα είχατε μιλήσει και με γιατρό στην Ελλάδα. Βεβαίως, η γιατρός μου στην Ελλάδα είναι και αυτή που με έσωσε. Αυτό οφείλω να πω, διότι το οξύμετρο με έσωσε ουσιαστικά. Έφτασα να έχω οξυγόνο 90%. Είχα αιμόπτυστη, είχα αιματοουρία, είχα και τον πυρετό. Τότε και μόνο τότε, ενώ τους καλούσα καθημερινά να έρθουν να με πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, θορυβήθηκαν και ήρθαν μετά από 4 ώρες με έναν ασθενοφόρο και με πήγαν στο κοντινότερό μου νοσοκομείο, το North Middlesex University Hospital. Εκεί ακολουθείται άλλο πρωτόκολλο. Με έβαλαν σε μία πολυθρόνα, με πάρκαραν εκεί, μου έδωσαν οξυγόνο γιατί το οξυγόνο μου ήταν χαμηλό και ανατακτά χρονικά διαστήματα έπαιρναν αίμα, τους έδωσα ούρα λόγω της αιματοουρίας και με πήγαν και για εκτετάρτη θώρακος, X-ray. 3 ώρες μετά έρχεται ο γιατρός να μου ανακοινώσει τα νέα. Έχετε COVID-19. Περιμένουμε κρεβάτι. 10 ώρες μετά, κυρία Κουστελίνη, βρέθηκε κρεβάτι. Με πήγαν εκεί σε ένα θάλαμο στον οποίο ουσιαστικά αυτοί εκεί έκαναν διαλογή. Ποιος ασθενής θα μπει στην κλινική βάσει της κατάστασής του και ποιος θα γυρίσει σπίτι. Αυτό που φοβούνται εκεί παντού, να μην φτάσουμε στο σημείο που να γίνεται αυτή η διαλογή. Έτσι. Ναι, ακούστε να δείτε. Εκείνη την ώρα, εκείνες τις 2 μέρες που παρέμεινα εκεί, εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ διότι πήγαμε 0 ανάσα, 0 αναπνοή και όταν ξαπλώσεις πνίγεσαι. Καθόμουν λοιπόν στην καρέα που κλαδίζα στο κρεβάτι όλη νύχτα να περάσει η ώρα, να περάσουν τα λεπτά, διότι είναι μια μάχη με τον χρόνο, η μάχη με τον κορονοϊό. Πρέπει να περάσεις τις απαραίτητες ώρες και μέρες. Λοιπόν, μετά από 48 ώρες, εκεί βέβαια μπορώ να σας πω ότι σε αυτό το θάλαμο μέσα ο Χάρος ήταν δίπλα. Χάθηκαν 2 άνθρωποι δίπλα μου. Ένας πολύ μεγάλος σε ηλικία, 87χρονος, και ένας 49χρονος, ο οποίος όμως ήταν υπέρβαρος. Με πήραν από εκεί μετά από 48 ώρες και με πήγαν στην κλινική. Πρέπει να ακούσετε τις ελλείψεις που έχει το σύστημα αυτό εδώ στην Αγγλία για να εκτιμήσουμε τι έχουμε στην Ελλάδα. Την 1η μέρα με το που με πήγαν εκεί, η νοσηλεύτρια μου είπε, μου ανακοίνωσε ότι δεν μπορούν να αλλάζουν τα κλινοσκεπάσματα στο κρεβάτι, διότι δεν έχουν. Εγώ σοκαρίστηκα, αλλά δεν μίλησα. Τη 2η μέρα δεν υπήρχαν χυμοί. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να πιούμε ένα χυμό στο πρωινό. Την 3η μέρα δεν υπήρξε ούτε καν η μπανάνα. Να παίρνει τόσες αντιβιώσεις και να μην μπορεί να βάλει κάτι στο στόμα σου. Τις τελευταίες 2 ημέρες δεν υπήρχαν ούτε καν τα εφιαλωμένα νερά. Οι ανθρώποι δίνουν μια τεράστια μάχη εδώ, και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Αλλά δυστυχώς το σύστημα έχει κρατάρει. Δεν μπορούν να έχουν τα απαραίτητα στα πλάι για να στηρίξουν τους ανθρώπους. Κύριε Πετσαλάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή εσείς έχετε βγει από το νοσοκομείο, ναι, είστε καλά? Εγώ βγήκα στις 2 του Απρίλη. Είστε καλά? Είμαι καλά. Προσπαθώ καθημερινά να ανακτήσω την αναπνοή μου. Όπως με ακούτε, δεν είναι αυτή η φωνή μου.
Προσπαθώ με δυσκολία να σας. Αυτό είναι που λένε, κύριε Πετσαλάκη, και άκουσα και τον κύριο Τσιόδρα εδώ, που μας ενημερώνει κάθε μέρα στις 6, ότι οι άνθρωποι που το πέρασαν βαριά θα πρέπει τουλάχιστον μέχρι και την επόμενη διετία να παρακολουθούνται. Τουλάχιστον δηλαδή τους επόμενους μία εβδομάδα, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, αλλά μέχρι και για 2 χρόνια, να δουν αν αυτό τους έχει αφήσει κάτι στον πνεύμονα και γενικότερα να υπάρχει μια καλύτερη παρακολούθηση. Κυρία Κουζελίνη, εγώ ήμουν υγιέστατος. Ούτε σάκχαρο είχα, ούτε με την καρδιά θέματα. Το τελευταίο μου θηλάδο το είχα καπνίσει πριν 22 χρόνια. Ήμουνα υγιέστατος. Απλά είχα λίγα παραπάνω κιλά από τα κανόνια. Και αυτό σας βοήθησε όμως να ανταπεξέλθετε έτσι, γιατί περνώντας το τόσο δύσκολα, με αιμόπτυση και όλα αυτά που αναφέρατε πριν, νομίζω αυτό σας καθοδήγησε. Ποιο είναι το μήνυμά σας, και κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, και το μήνυμα του κυρίου Ευσταθίου, του δημοσιογράφου του Σταρ, του πολιτικού μας συντάκτη. Εγώ αυτό που έγραψα και ανέβησα στο Facebook είναι για να πω στους Έλληνες να μείνουν μέσα. Αυτό δεν είναι μια απλή γρήπη. Είναι κάτι που όταν μπει στον οργανισμό του προσπαθεί συντετριμμένα να σε σκοτώσει. Να μείνουν σπίτι τους όλοι. Δόξα τω Θεώ έχουν ανθρώπους ικανούς που τους καθοδηγούν σωστά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πράγματα που δεν έκανε κανένας άλλος στην Ευρώπη. Εμείς δυστυχώς εδώ έχουμε έναν κυβερνήτη όπως ακολούθησε την ανοησία της Αγέννης και μας έβαλε σε αυτή την κατάσταση που μας έβαλε. Και ο ίδιος νοσεί τώρα και νοσεί και άσχημα. Λοιπόν, εγώ αυτό ήθελα να πω, να μείνουν οι Έλληνες μέσα. Τίποτα περισσότερο. Γιάννη Ευσταθίου, το δικό σου μήνυμα. Το δικό μου μήνυμα είναι ότι η χειρότερη από την αρρώστια την ίδια είναι η αρρωστοφοβία. Πρέπει να μείνουμε κατά το δυνατόν ψύχρεμοι, ήρεμοι, να ακολουθούμε πιστά όσο μπορεί να γίνει αυτό, αυτά που μας λένε οι γιατροί. Το αν είσαι μέσα στο σπίτι σε σώζει πολύ περισσότερο από το να βγαίνεις, να κάνεις εξωτερικές δουλειές, ακόμα και αν αυτές είναι απαραίτητες. Από εκεί και πέρα σκεφτούμε τις ομορφιές εντός εισαγωγικών του κορονοϊού. Δηλαδή έχουμε μια πόλη πιο καθαρή, η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει μειωθεί, κυκλοφοριακό δεν υπάρχει, η χορύπανση δεν υπάρχει. Στη Βενετία τα νερά ξανά έγιναν γαλάζια. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν για μια καλύτερη ζωή, πιο όμορφη την επόμενη του κορονοϊού. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να πάνε όλα καλά, να επιστρέψεις στη δουλειά σου, γιατί το πολιτικό ρεπορτάζ έχει ανάγκη, και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να πάμε σε διαφημίσεις, και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε εδώ μια υπέροχη παρέα και πάλι. Και να θυμάστε, ζωγραφίστε, πείτε στη μαμά να στείλει τη ζωγραφιά στο Αλήθειες με τη Ζήνα και εμείς θα τη δείξουμε. Και όπως είπε η Ρούλα, μην βάζετε μόνο σπίτι, βάλτε και λίγο φύση. Θυμηθείτε τα καλοκαίρια σας, θυμηθείτε τις ακρογιαλιές, τα δειλινά και ό,τι θέλουν να θυμηθούν τα παιδιά, παρέα με τους γονείς. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πέτρος Γαϊτάνος, με ενημέρωσαν. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό κομμάτι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον διακεκριμένο ποινικολόγο και φίλο μας, φίλο της εκπομπής, τον κύριο Κεχαγιόγλου, γιατί τα πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε μαζί του είναι πάρα πολλά. Κύριε Κεχαγιόγλου, καλό μεσημέρι. Σε όλους.
Μένετε σπίτι λοιπόν, οπότε μένουμε όλοι σπίτι, μένουμε στις θέσεις μας. Τα δικαστήρια όμως δουλεύουν κανονικά. Τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές, κύριε Κεχαγιόγλου? Κάνουμε άσκηση υπομονή, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά που λέγαμε και ακούμε τόσα χρόνια στα βιβλία, τα κάνουμε τώρα στην πράξη, τα εφαρμόζουμε τώρα στην πράξη. Τα δικαστήρια, όπως ξέρετε, είναι σε αναστολή. Δεν γίνονται οι δίκες, αυτό παρά μόνο... Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Αν ας ταυτόφορα, στην υπόθεση της Ελένης στο Παλούδι, παράδειγμα, θα περάσει το 18μηνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Θα βγει ο άλλος έξω χωρίς να έχει εκδικαστεί η υπόθεση? Όχι, όχι. Οι περιπτώσεις συμπληρώσεως 18μηνου εξαιρούνται από την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία επέβαλε την αναστολή των δικαστηρίων. Οπότε αυτά τα δικαστήρια γίνονται κανονικά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι για τους δικηγόρους, τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους ίδιους τους κρατούμενους, τους αστυνομικούς που είναι στις συνοδείες, αυτό είναι μια υγειονομική βόμβα. Mm-hmm. Ακόμη και αυτό. Προχθές υπήρχε περίπτωση πριν από 4 μέρες στο εφετείο των Αθηνών, που ήταν 200 άτομα σε μια αίθουσα με 40-50 κατηγορουμένους, 30-40 δικηγόρους, 100 μάρτυρες. Δίνα, να μιλάμε στον ελληνικό όπως πάντα. Εννοείται. Μην κάνουμε τον πληθυντικό τώρα, έτσι. Υπάρχει η πρόβλεψη για αποφυλάκηση με περιοριστικούς όρους. Όρους. Πάνε στο αστυνομικό τμήμα ή ακόμη και καταβολή εγκυοδοσίας. Εγώ και σήμερα κάνω έκκληση στους ανακριτές και τους εισαγγελείς της χώρας, εκεί που εκκρεμούν δικογραφίες, γιατί ξεχνάμε και τους προσωρινά κρατουμένους, να αντικαταστήσουν τις προσωρινές κρατήσεις με περιοριστικούς όρους, όπου αυτό κρίνουν ότι δεν είναι επικίνδυνο για την κοινωνία. Μισό λεπτό. Για τα αδικήματα τα οποία διέπραξαν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Αναφέρθηκε, Σάκη μου, πριν για υγειονομική βόμβα. Διότι σε ένα δικαστήριο που υπάρχουν 100 μάρτυρες, 30 κατηγορούμενοι κτλ. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να ξέρεις, όταν έρχεσαι σε επαφή με τον άλλον, αν έχει τον κορονοϊό ή δεν τον έχει, από τη στιγμή που μπαίνει στα δικαστήρια. Εδώ όμως τα πράγματα που θέλω να συζητήσουμε είναι το εξής. Υπάρχει μια δίκη σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δίκη που έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, της Ελένης στο Παλούδι. Για να περάσει το 18μηνο, σε αυτή την περίπτωση τι μου λες? Να πάει ο κατηγορούμενος μέσα στο σπίτι του και να φαίνεται έτσι και να έχει το ρολογάκι, να πάει πού? Το βραχιολάκι. Δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα για τη δίκη, όχι, την οποία με αναφέρεστε. Όχι για τη δίκη, αλλά γενικά το είπα, φέρνοντας ένα παράδειγμα. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι τα πράγματα, η αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους σε περίπτωση που συμπληρώνεται το 18μηνο είναι μία λύση. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε και άλλη περίπτωση στο παρελθόν, νομίζω του Κορκονέα, του κυρίου Κορκονέα, νομίζω, που αντικαταστάθηκε, στην περίπτωση Γρηγορόπουλου, που αντικαταστάθηκε η κράτηση με περιοριστικούς όρους και έμεινε φυλασσόμενος σε κατοίκον περιορισμό. Η δικαιοσύνη έχει μέσα και όπλα για να διασφαλίσει την παρουσία του κατηγορουμένου στο δικαστήριο και, εφόσον κριθεί ένοχος μετά, την επιβολή της ποινής. Υπάρχουν τρόποι. Ύστερα μην μιλάμε κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει ουσιαστικά τα σύνορα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιος ύποπτος φυγής. Πού να πάει τη στιγμή που όλες οι χώρες έχουν κλειστά τα σύνορά τους? Κάτι θέλει ο Γιώργος Καραϊβάς. Σε παρακαλώ. Σε ιδιαίτερα διακεκριμένες, σε εισαγωγικά περιπτώσεις, το Δικαστικό Συμβούλιο δεν μπορεί να κρίνει την παράταση? Το έχουμε δει να συμβαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Δεν μπορεί να κρίνει την παράταση της κράτησης πέραν του 18μήνου για ένα εξάμηνο ή για... Όχι. 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 Αυτό είχε γίνει, ένας εισαγγελέας αλής του μνήμης το είχε προτείνει και αυτό δεν έγινε ποτέ δεκτό από τα δικαστικά μάλιστα συμβούλια και από όλο το νομικό κόσμο της χώρας. 18 μήνες και μία ώρα ο προσωρινά κρατούμενος, αν δεν υπάρχει επιβολή ποινής, πρέπει να αφήνεται ελεύθερος. Αυτό προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Σάκη μου. Τι γίνεται τώρα που υπάρχουν κάποιοι κρατούμενοι που λέγοντας ότι κοίταξε να δεις εδώ μέσα όλοι μαζί και έτσι όπως είμαστε,
μπορεί και να πεθάνουμε, έτσι είναι, τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να το λέμε και αυτό έτσι απλά. Τι προτείνεις, γιατί είδα ότι ήσουν από τους ανθρώπους τους πρωτοπόρους που υποστήριξες ότι κάποιοι πρέπει να βγουν από τις φυλακές αυτό το διάστημα. Δίνα πήρα την πρωτοβουλία αυτή πριν από 3 εβδομάδες περίπου, χωρίς να θέλω ούτε να υποδείξω κάτι στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, ούτε να τους πιέσω. Είμαι ένας απλός συλλειτουργός της δικαιοσύνης με την ιδιότητά μου του δικηγόρου. Αλλά οφείλω να πω δημοσίως, και το ξαναλέω σήμερα και επιμένω, είμαι σταθερός στις απόψεις μου, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδυνάμει υγειονομική βόμβα στις φυλακές. Δηλαδή υπάρχουν 11.500 κρατούμενοι, ο αριθμός που προβλέπεται είναι 10.000. Η κυβέρνηση συζητά, από ό,τι άκουσα, δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση, και από εσάς τους δημοσιογράφους και από τα site, συζητά την περίπτωση εκδόσεως πράξεως νομοθετικού περιεχομένου που να αντικαθιστά ή μάλλον να αποφυλακίζει είτε με χαμηλές ποινές, μικρές ποινές, είτε κρατουμένους που έμειναν ένας χρόνος ή 6 μήνες για να λήξει η ποινή τους, να εκτίσουν την ποινή τους. Εξαιρώντας, το τονίζω, εξαιρώντας συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων. Ανθρωποκτονίες, βιασμούς, ληστείες. Ξέρω ότι υπάρχει επιφύλαξη από μερίδα της κοινή γνώμης ή του πολιτικού κόσμου. Μπορώ να πω και από την αστυνομία, ή άκουσα κάποιους συνδικαλιστές της αστυνομίας, για το ότι θα γίνουν μαζικές αποφυλακίσεις. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να εξαιρέσει τις διακεκριμένες κλοπές, παραδείγματος χάρη, δεν κινδυνεύει η κοινωνία ξαφνικά να πλημμυρίσει από 300, 400, 500 αποφυλακιστέντες, νεαρούς, διαρρήκτες, οι οποίοι θα ξαναρχίσουν τις διαρρήξεις. Είναι στο χέρι της κυβερνήσεως να εξαιρέσει συγκεκριμένα κατηγορίες αδικήματος. Πάντως, καταλαβαίνεις όμως, Άκη μου, ότι αυτό εγκυμονεί και άλλους κινδύνους. Να βγουν οι κλέφτες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στις φυλακές έξω. Δηλαδή είναι πώς θα το προστατεύσεις αυτό. Δεν είπα μόλις τώρα. Γι' αυτό το λέω. Αυτό δεν είπα μόλις τώρα. Είναι πώς θα το προστατεύσεις. Είπα ότι μπορεί να εξαιρέσει συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων. Ποιες κατηγορίες κρίνεις εσύ ότι πρέπει να εξαιρεθούν από αυτό? Γιατί κάποιος που έχει φάει 15 νοματέως, που λέω εγώ, αν βγει έξω κινδυνεύει να φάει άλλους 15. Τώρα μου δίνετε την αφορμή. Συγγνώμη, κύριε Κεφαλιόπουλο. Ήδη εξαιρούνται τα ζητήματα, από ό,τι είδα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Αποφορίες που διέρευσαν, ο κύριος Καραϊβάς τα ξέρει αυτά, οι συγκεκριμένες κατηγορίες δολοφονιών, ληστείων, βιασμών, και αν θέλει η κυβέρνηση για τις διακεκριμένες κλοπές ή την διακίνηση ναρκωτικών από ένα σημείο και μετά, ας τα αλλά αυτή τη στιγμή. Και ποιοι να αφαιθούν ελεύθεροι, κύριε Κεχαγιόγλου? Ποιους εννοείται? Εντάξτε, να μπορεί ελεύθεροι να αποφυλακίσουν. Οικονομικό έγκλημα. Ή, ας πούμε, όποιος έχει κάνει απάτη, οικονομικό έγκλημα. Ποιοι? Μπορούν να αποφυλακιστούν. Ναι. Έχουν εκτίσει όσοι έχουν καταδικαστεί έως φυλάκιση. Ναι. Και υπόθηκε έως 8 κλίματα ή περί τα υπομνήματα. Για απάτες, πλαστογραφίες, σε έγκλημα βρώμικου χρήματος και οικονομικής φύσεως, όπως το λέει ο κόσμος, οικονομικής φύσεως αδικήματα. Εάν με αυτόν τον τρόπο αποσυμφορηθούν οι φυλακές κατά 1.000-1.500 άτομα, δεν κινδυνεύει η κοινωνία από αυτή την αποσυμφόρηση. Υπάρχουν άνθρωποι άνω των 65 ετών, υπάρχουν ασθενείς, υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρία άνω του 67%, υπάρχουν μωρομάνες. Με ένα έλεος, με μια επιείκεια εν ώψη και του Πάσχα, ας κλείσει τα αυτιά της η κυβέρνηση σε αναχρονιστικές φωνές και αντιδραστικές και ας προχωρήσει σε μία λένε. Δεν ξέρω αν η δική μου φωνή είναι αναχρονιστική, κύριε Κεχαγιόγλου, αλλά η μωρομάνα, αν έχει εγκληματίσει, το γεγονός ότι είναι μωρομάνα δεν αναιρεί τα όσα έχει πράξει. Το λέω αυτό χωρίς να θεωρώ τον εαυτό μου αναχρονιστικό. Γιατί αυτή τη στιγμή το Αφγανιστάν σήμερα, έλεγε το BBC, αποφυλάκησε 4.000 κρατούμενους. Η Πολωνία 20.000. Υπάρχει το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχουν σύλλογοι ενώσεις πανευρωπαϊκές για θέματα βασανιστήριων. Δεν μιλάω φυσικά ότι γίνονται βασανιστήρια. Εννοώ υπό την έννοια που προβλέπουν και προτείνουν την αποσυμφόρηση. Διότι είναι μια υγειονομική βόμβα. Μέχρι στιγμής έχουν λάβει μέτρα
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Αντιγκλιματική Πολιτική, η Ιδιωτική Γραμματεία Αντιγκλιματικής Πολιτικής, από ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Είμαστε και σε αυτό πρωτοφόρη στην Ευρώπη και μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κρούσμα. Για να βοηθήσω λίγο τη ροή της. Θα γίνει 100. Αυτό λέω δημοσίως και αυτό προτείνω και αυτό επισημαίνω. Ναι, στο πλαίσιο της προστασίας λοιπόν των κρατουμένων, των εγκλείστων στις φυλακές, λήφθησαν κάποια μέτρα τα οποία όμως είναι και επιβαρυντικά για τους ίδιους. Από τη μία αποσκοπούν στην προστασία τους, γιατί κόπηκαν τα επισκεπτήρια, κόπηκαν οι άδειες. Αυτό επιβαρύνει τον φυλακισμένο. Δεύτερο, να δούμε και την πραγματικότητα. Το έγκλημα τώρα στην περίοδο του κορονοϊού που υπάρχουν περιοριστικά μέτρα και στην κίνηση και στην κυκλοφορία έχει πέσει ραγδαία με κάθε τους ρυθμούς πτώσης. Λοιπόν, αυτός ο οποίος υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχει και η συμπαθή τάξη των διαρρηκτών. Τι θέλετε να γίνουν, κλάστε να γίνουν. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Να, τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, τις αυτές τις μέρες που βρέχει και έχει αποσυρθεί η ομάδα Δίας, έχουμε πάλι έξαρση του φαινομένου των ληστείων και των διαρρήξεων. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο, γιατί όλοι εκ των πραγμάτων αναγκαζόμαστε να συμμορφωθούμε με τα περιοριστικά μέτρα. Είναι και εγώ θα προσυπογράψω, συμφωνώ και με τα δύο μου χέρια την πρόταση του κυρίου Κεχαγιόγλου. Δηλαδή κάποιος εγώ ο οποίος... δεν προσυπογράφω τίποτα με κάποιος, τα δύο μου χέρια. Κάποιος ο οποίος... Γιατί δεν μου εγγυάται κανείς το μετά. Κάποιος ο οποίος... Είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας. Επειδή είμαι υπερασπιστής και θα παραμείνω υπερασπιστής μέχρι το θάνατό μου, δεν σημαίνει ότι θέλω να τύχω εγώ ή οι φίλοι μου ή η οικογένειά μου να είμαι θύματα ληστείων ή διαρρήξεων. Είναι σαφές αυτό. Από εκεί και μετά, οι άνθρωποι οι οποίοι παραβάτησαν, καταδικάστηκαν, εκτείουν τις ποινές τους, έχουν και αυτοί οι ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι θανατοποινήτες. Οπότε, εάν γίνει μια λελογισμένη αποσυμφόρηση των φυλακών με τους όρους που θα αποφασίσει η κυβέρνηση και τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, ας αποφασίσουν, προτείνω, χαμηλές ποινές και κατηγορίες ευπαθών ομάδων κρατουμένων που η αποφυλάκησή τους στα 1.000-1.500 άτομα για οικονομικά αδικήματα δεν θα θίξει τόσο πολύ τη δημόσια τάξη και την κοινωνία. Αυτό λέω. Δεν λέω ανοίξτε τις φυλακές για να βγουν δολοφόνοι. Όταν περάσει ο κορονοϊός, κύριε Κεχαγιόγλου, θα ξαναεπιστρέψουν στις φυλακές ή θα συνεχίσουν να ζουν ελεύθερα αυτοί που θα έχουν αποφυλάξει. Σε μεγάλο μέρος έχουν εκτίσει τις ποινές τους. Αυτά που διάβασα στο διαδίκτυο ή που συζήτησα με συναδέλφους μου νομικούς, έχουν πάρει και ενώσεις ποινικολόγων πρωτοβουλίες, δεν είμαι ο μόνος ο οποίος μιλάει για αυτό το θέμα, λένε ότι εφόσον έχει κάποιος εκτίσει, ας πούμε, από τα 6 χρόνια που έχει καταδικαστεί, από τα 7 χρόνια, έχει εκτίσει τα 2-3 και του έμειναν 8 μήνες, θα αποφυλακιστεί με αυτόν τον τρόπο της αποσυμφορήσεως. Θέλετε να σας πω ένα στοιχείο το οποίο θα νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου στο πόσο κρίσιμο είναι. Αυτή τη στιγμή, ανά 15 μέρες, προφυλακίζονται 150 άτομα περισσότερα από όσα αποφυλακίζονται. Περίπου. Δηλαδή, μέσα σε 2-3 μήνες από τώρα, εάν δεν γίνει αποσυμφόρηση των φυλακών, θα υπάρχουν 500-600 άτομα περισσότερα στις ελληνικές φυλακές, θα περάσουμε το νούμερο των 12.000. Είναι μια χρυσή ευκαιρία λόγω του κορονοϊού και εν όψη του Πάσχα, στα πλαίσια μιας επιοίκειας, η πολιτεία από μόνη της να πάρει άνευ πιέσεων, να πάρει και εκβιασμών, να πάρει κάποια μέτρα τα οποία στην κατεύθυνση του ανθρωπισμού. Και χωρίς το δίλημα Ιησούς ή Βαραβάς. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Κεχαγιόγλου, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήθελα 2-3 ερωτηματάκια ακόμη, αλλά η σύνδεσή μας δεν είναι καλή. Οι τεχνικοί μας έχουν φροντίσει να κάνουν τα αδύνατα δυνατά. Τη μια το γυρνάνε στο τηλέφωνο σαν να σας ακούμε, την άλλη στο ζωντανό, προκειμένου να μπορέσει ο ήχος να είναι σωστός για τους τηλεθεατές. Νομίζω βάλαμε τη βάση. Να κάνω μία έκκληση. Βεβαίως. Κλείνοντας, θυμίσω αυτό που είπε ο Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος Πατριάρχης, ότι σε αυτή τη στιγμή, εν όψη και της Μεγάλης Εβδομάδος, δεν κινδυνεύει ο Χριστός, αλλά οι χριστιανοί. Σωστά. Ακολούθησε η Εκκλησία της Ελλάδος και ο Αρχιεπίσκοπος με μια φωτισμένη συνέντευξη που έδωσε και με δηλώσεις, όπως και η ιεραρχία. Θεωρώ
σαν χριστιανός, χωρίς να διακηρύσω και να διαλαλώ και να διατρανώνω την πίστη μου, αλλά έχουμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν για αυτά τα θέματα, θεωρώ ότι να ακολουθήσουμε τις συστάσεις της πολιτείας, να μείνουμε όλοι στο σπίτι και όπως είπε και ο Αρχιεπίσκοπος, να το κάνουμε όλη μια μικρή εκκλησία εν ώψη των ημερών. Μου έκανε χειρίστη εντύπωση ορισμένοι φανατικοί, οι οποίοι θέλουν να παριστάνουν τους χριστιανούς, και εγώ θα τους χαρακτήριζα εμπόρους της πίστεως, οι οποίοι βγαίνουν και ψάλλουν μαζεμένα, πολύ λίγες περιπτώσεις, είδα προχθές, έξω από κάποιες εκκλησίες. Αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες καλά θα κάνουν να πάνε να μαγειρέψουν κάνα φαγητό για τα ορφανά παιδιά και να βοηθήσουν την εκκλησία στο έργο της στα συσίτια, παρά να παριστάνουν δημοσίως τους χριστιανούς. Δεν τους χρειαζόμαστε. Να καθίσουν στο σπίτι τους για να προστατεύσουν και τον υπόλοιπο πληθυσμό και εμάς μαζί. Αυτές οι μεγάλες διακηρύξεις και οι κρυπτοχριστιανοί κρύβουν μόνο υποκρισία, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εμείς κάναμε τα δύνατα δυνατά. Ο κόσμος να... Καλή Ανάσταση. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε καλά. Κάναμε τα δύνατα δυνατά. Ευχαριστώ. Βλέπατε πολύ. Ο ήχος τη μία ερχόταν από το link, την άλλη από το τηλέφωνο. Ελπίζω να μην ήμασταν κουραστικοί. Έχει σημασία στο για κόσμο. Να το κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Κάποια στιγμή να γίνει ένας χάρτης με την ανθρωπογεωγραφία των κρατουμένων για να ξέρουμε ποιοι είναι οι παραβατικοί και για ποιες κατηγορίες. Γιατί και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν λόγους για να βγουν έξω. Λοιπόν, τώρα θα σου γνωρίσω και σένα, Γιώργο μου, μια δασκάλα, η οποία ήταν και στο χώρο της τηλεόρασης τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ την γνωρίζω πολλά χρόνια, την Τάνια Χριστοδουλίδου. Τάνια, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Τάνια, μου έστειλες το βίντεο όπου δάσκαλοι έτσι φτιάξατε, μελοποιήσατε, τραγουδήσατε έτσι αυτή την περίοδο της καραντίνας. Να δούμε το σχετικό βιντεάκι και μετά θέλω να μεταφέρεις στον κόσμο το δικό σας μήνυμα, το μήνυμα των εκπαιδευτικών που αυτές τις μέρες αγωνιούν το ίδιο με τα παιδιά. Παρακαλώ. Είναι στιγμές που αισθάνεσαι μόνος, είναι φορές που σε βρίσκει ο πόνος. Δεν είσαι εσύ, είμαστε εμείς. Μαζί θα νικήσουμε όλοι, αυτό να σκεφτείς. Είμαστε δίπλα σου για ό,τι χρειαστείς. Συγκινητικά λόγια αγάπης και συμπαράστασης από 16 δασκάλους που ενώθηκαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να στείλουν ένα αισιόδοξο μήνυμα στους μαθητές τους που δεν πρόλαβαν καν να αποχαιρετήσουν όταν έκλεισαν ξαφνικά τα σχολεία λόγω του κορονοϊού. Η ιδέα του τραγουδιού «Μαζί μπορούμε» ανήκει στην πάντα δημιουργική δασκάλα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου, Τάνια Χριστοδουλίδου, η οποία κάλεσε άλλους 15 συναδέλφους της εκπαιδευτικούς που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία της. Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε κοντά στους μαθητές μας και έτσι, με αυτό το τραγούδι, θέλουμε να τους στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξία. Μουσικός και εκπαιδευτικός Οδυσσέας Αγρέδος έγραψε τους στίχους και έκανε τη σύνθεση του τραγουδιού. Το μήνυμα ξεκάθαρο. Οι δάσκαλοι θα κάνουν τα πάντα ώστε τα μαθήματα να συνεχιστούν με οποιονδήποτε τρόπο και σε λίγο καιρό θα είναι πάλι μαζί με τους μικρούς μαθητές τους, θα γελάνε και θα παίζουν ξέγνιαστα. Το αισιόδοξο τραγούδι έχει γίνει δεκτό με ενθουσιασμό από τους μικρούς μαθητές της δασκάλας, οι οποίοι τη βομβαρδίζουν καθημερινά στο διαδίκτυο με τις ζωγραφιές και τα μηνύματα αγάπης. Κοίταξε, δεν θα σας έβαζα και 10 στη φωνή, αλλά στην προσπάθεια και σε όλο αυτό ήταν καταπληκτικό, Τάνια μου, γιατί ενοποιήσατε όλη αυτή την αλήθεια που μαστίζει αυτή την περίοδο και τη σχολική κοινότητα, αλλά και την κοινωνία ολάκερη. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας ενδιέφερε τόσο η φωνή, η εμφάνιση. Κάποιοι νομίζαν ότι έβαλε και ανεμιστήρα να ανεμίζει το μαλλί και τέτοια. Καμία σχέση. Το μήνυμά μας θέλαμε να στείλουμε στους μαθητές μας ότι είμαστε κοντά τους, ότι νοιαζόμαστε για αυτούς, ότι κάνουμε τα πάντα ώστε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να προχωρήσουμε έτσι, να κάνουμε κάποιες επαναλήψεις, να έχουμε να κρατήσουμε αυτή την επαφή και ότι όλα θα τελειώσουν σύντομα και θα είμαστε πάλι όλοι μαζί. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Ποιος το σκέφτηκε, ποιος, η πρωτοβουλία... Η πρωτοβουλία σε ποιον ανήκει, ποιος είπε πρώτος έλα να φτιάξουμε αυτό το τραγούδι. Εγώ το σκέφτηκα, αλλά βέβαια έχω δει βιντεάκια που μου στέλνουν, ξέρετε, αυτόν τον καιρό στέλνουμε ένας βίντεο στον άλλον.
Μου στέλνουν λοιπόν βιντεάκια από μουσικούς που ο καθένας με το μουσικό του όργανο έπαιζε και συνθέταν ένα κομμάτι. Πολλοί επώνυμοι που τραγουδούσαν το Imagine, οπότε λέω και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά να στέλνουμε ένα μήνυμα στους μαθητές μας, που σίγουρα θα χαρούν αν το ακούσουν. Κάτι θέλει ο Γιώργος ο Καραϊβάς και μετά ο Σπύρος. Ναι, κυρία Χριστοδουλίδου, καταρχήν δασκάλα σε παιδιά τι ηλικιών? Είμαι δασκάλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου, Δημοτικό. Οι μαθητές σας που είδαν αυτό το βίντεο, τι σχόλια έχουν κάνει? Έχω τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 6 ώρα μαζί τους, οπότε θα μου πούνε, περιμένω να μου πούνε σήμερα τα σχόλιά τους. Έχω κάποια πρώτα σχόλια από γονείς, οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι. Νομίζω έχει περάσει το βίντεο πάνω από τις 30.000 προβολές. Μπράβο. Και μπαίνουν στη διαδικασία μαθητές και γονείς να βάζουν τα παιδιά τους να τραγουδάνε το τραγούδι. Έχω και βιντεάκια δηλαδή που μου έχουν στείλει τα παιδάκια να τραγουδάνε το τραγούδι, το έχουν μάθει απ' έξω. Ελπίζω να σας βαθμολογήσουν με δικαιοκρισία. Ή, όσοι, ή όσα παιδιά έχουν χρωστούμενα γιατί δεν πήραν καλό βαθμό. Σπύρο. Ναι, κυρία Χριστοδουλίδου, επειδή λένε τώρα τα παιδιά είναι πιο εξοικειωμένα με την τεχνολογία, εσείς έχετε παρατηρήσει ότι τα παιδιά τώρα εύκολα ανταποκρίνονται στα μαθήματα που κάνουν μέσω μιας τηλεόρασης, μέσω μιας οθόνης, ή ζορίζονται? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τώρα αρχίζουμε και οργανωνόμαστε, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα τεχνικά. Οπότε σιγά σιγά τώρα ερχόμαστε σε επαφή με τους μαθητές μας. Από τις πρώτες τηλεδιασκέψεις, τηλεσυναντήσεις της λέω εγώ, που έχω κάνει με τους μαθητές μου, έχω εισπράξει πάρα πολύ θετική ενέργεια και πρόθεση από τους μαθητές. Ένας μαθητής μου μάλιστα μου είπε ότι η κυρία είναι πολύ καλύτερο το μάθημα από εδώ, να κάνουμε έτσι το μάθημα. Δεν θέλει να ξαναπούν στην τάξη. Τάνια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάντως τα παιδιά αυτό το διάστημα είναι το καλύτερο διάστημα, γιατί εξοικειώνονται πάρα πολύ με τον υπολογιστή, με τα μαθήματα, και νομίζω ότι θα τους βοηθήσει, θα τους προχωρήσει μπροστά. Η πρωτοβουλία σας ήταν καταπληκτική. Νομίζω πως αυτό που εγώ τουλάχιστον εισέπραξα από αυτή την πρωτοβουλία, Τάνια μου, είναι ότι θέλατε ουσιαστικά η σχολική κοινότητα να ενταχθεί μέσα στην κοινωνία, μέσα στα παιδιά, μέσα στην καθημερινότητα, και το πετύχατε με τον καλύτερο τρόπο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Yeah. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά εδώ είμαστε και για πρώτη φορά εγκαινιάζουμε μετά τις διαφημίσεις μία στήλη, που αυτή η στήλη, η Εύη Γιαρκιάς, αυτή τη στήλη κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ωραία. Ό,τι είδες στο διαδίκτυο και σας το δείχνει. Καταλαβαίνεις τι έχεις να δεις, Κατερίνα. Βεβαίως. Την επόμενη φορά θα το κάνεις εσύ, μετά τις διαφημίσεις. Εδώ λοιπόν είμαστε μετά τις διαφημίσεις και όπως σας υποσχέθηκα πριν τις διαφημίσεις, κάναμε το γύρο του διαδικτύου, Κατερινάκη μου. Και πετυχημένα, πολύ πιστεύω. Κάτσε να το δεις, περίμενε. Θα βαθμολογήσεις αμέσως μετά. Βεβαίως. Ή θα το κάνεις εσύ αύριο, αν το έχει κάνει καλά η Γιαρκιά, θα το κάνει η Γιαρκιά. Καλύτερα πολεμική ανταποκρίτρια με το Γιάννη Ευσταθίου. Έτσι κι αλλιώς για πολεμική ανταποκρίτρια σε έχουμε εκεί. Εύη μου, για πες μας, πώς θα μας ξεναγήσεις? Λοιπόν, κάναμε το γύρο του διαδικτύου που αυτές τις μέρες που μένουμε όλοι σπίτι, μάλλον που οι τηλεθεατές μένουν, γιατί εμείς εργαζόμαστε εκ του ασφαλούς όμως, έχουμε αποστάσεις. Βομβαρδισμός ζήνα από αναρτήσεις, φωτογραφίες, βίντεο. Έχουμε ξεφύγει λιγάκι. Όχι λιγάκι, εντελώς. Έχουμε γίνει όλοι καλλιτέχνες. Οι μισοί τραγουδάνε, οι άλλοι μισοί γυμνάζονται, οι άλλοι φτιάχνουν ψωμί στην κουζίνα. Έχω δει τόσα ψωμιά, όπως είπε και ο Σπύρος πριν. Χαμός. Οι άλλοι χορεύουν, οι άλλοι ανεβάζουν τα ζώα. Το θέμα είναι ποια το έκανε πιο πετυχημένο. Εννοείται. Πού μας πήγες? Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθέατες, εγώ πάντως μετά την εκπομπή, σε ένα τεταρτάκι θα βγω live. Είτε στο
Instagram είτε στο Facebook και θα λέω ότι του κατεβεί. Μόνη σου ή θα δέχεσαι και την άλλη. Θα δέχεσαι και ερωτήσει. Θα δέχομαι ερωτήσει και τα σχετικά, αλλά περίμενε. Μου έχουν πει και ένα άλλο που βγαίνει, α πούμε, και αυτό θα το κάνω οπωσδήποτε. Πρέπει να κατεβάσουμε μια εφαρμογή που θα βγαίνει και η φάτσα σου να μου μιλά και η φάτσα σου. Το ζουό, κάπω αλλιώ. Α, και το ζουμ είναι. Μου το έγραψε ο Ιωνα, ο Καγιόγλου, φίλο μου. Σπύρο μου, που είσαι ειδικό, θα τα φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έκαναν οι άλλοι. Και μετά και εμείς, παρακαλώ. Διανέουμε μέρες περίεργες, μέρες καραντίνας και κορονοϊού. Και αν η κατάσταση επιβάλλει να μένουμε στο σπίτι, σίγουρα δεν καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα. Το διαδίκτυο παίρνει φωτιά από τα περίεργα, παράξενα, αστεία, συγκινητικά βίντεο, φωτογραφίες, αναρτήσεις που κάνουν το γύρο του κόσμου. Εμείς κάναμε το γύρο του διαδικτύου. Επιλέξαμε για σας τα καλύτερα και σας τα παρουσιάζουμε. Ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι από τη χιονισμένη Φλόρινα. Μια αρκουδίτσα νεαρής ηλικίας εμφανίστηκε ανέμελη δίπλα σε σπίτια στον Άγιο Γεώργιο Φλόρινας. Οι κάτοικοι με έκπληξη διαπίστωσαν ότι είχαν απρόσμενο επισκέπτη και μετά την τράβηξαν βίντεο. Εκείνη δεν έδειξε να πτωείται καθόλου και συνέχισε τη βόλτα της σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και από την Φλόρινα στο Βύρονα και στον 37χρονο Μίλτο Κοράκη, τον Κομωτή με τα χίλια πρόσωπα. Έφταναν όσα είχαμε, μας ήρθαν και από την Κίνα. Βρεθήκαμε όλοι σε καραντίνα. Άιντε σαν χορεύεις, άιντε τα καγγελιά. Άιντε κοριτσάκια με τα γέλια. Ο Μίλτος, που το κομμωτήριό του έκλεισε λόγω κορονοϊού, τα σπάει κάθε μέρα στο σπίτι του, έχοντας ως στόχο να κάνει τους διαδικτυακούς του φίλους να γελάνε μέχρι δακρύων και μέχρι να τελειώσει η καραντίνα. Τηλεφώνησε γιατρές. Να πας στο παλό. Ξέρετε, κάτσε εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και δύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω να πάνε στη σκαλιά και έχω γίνει στα σουβλί. Και εσείς 800 κιλά ιδία. Ξέρετε, κάτσε εδώ. Πάω εγώ. Πάω στο γιατρό εγώ. Το μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα μέχρι τον δρόμο. Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας? Μάτια μου όμορφα, μάτια μου μαγεμένα, μαζί σου εγώ θα ζω, ζωή παραμυθένια. Μάτια μου όμορφα, μάτια μου μαγεμένα, μες στο σκοτάδι είσαι πως εσύ για μένα. Δυναμώστε τον ήχο στην τηλεόραση, γιατί το επόμενο βίντεο εμπεριέχει σοβαρότατη είδηση για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Μήνυμα πολιτικής προστασίας. Μετά από μελέτες που έγιναν στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, η προβατίνα βοηθά στην καταπολέμηση του κορονοϊού. Οι επιστήμονες μας συμβουλεύουν να προφυλασσόμαστε, όμως κάποιοι το παρακάνουν. Δεν μπορώ, δεν έχω βάλει. Περίμενε, κόστε εκεί, περίμενε. E adesso andiamo giù con le gambe, con le zampe, e cerca di allungare il collo in su, più che puoi, così, bravissimo. Κάποιοι άλλοι βγαίνουν βόλτα με το κατοικίδιό τους, ενώ το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με το χάρτινο αρνάκι που ψήνεται υπό τη φλόγα των κεριών. Προσοχή παιδιά, οι προδότες καραδοκούν.
υπέροχη τρυφερή φωτογραφία από την Ιταλία που μετράει πληγές και απώλειες έγινε viral και δείχνει έναν 92χρονο άνδρα να βάφει τα μαλλιά της συζύγου του, μετατρέποντας σε κομμωτήριο την κουζίνα του σπιτιού τους. Τη φωτογραφία ανέβασε στο Facebook η εγγονή του ζευγαριού και έκανε το γύρο του κόσμου, κάνοντας πολλά μάτια να δακρύζουν. Αφήσαμε για το τέλος το χωριό Καλυθιές της Ρόδου. Υπερμάχο, στρατηγότα, νικητήρια. Από εκεί λοιπόν παρακολουθήσαμε ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει τους ιερείς του χωριού να τελούν μόνοι τους την ακολουθία των χαιρετισμών, ενώ οι πιστοί να έχουν μετατρέψει τα σπίτια τους, τα μπαλκόνια τους, τα κατόφλια και τις εισόδους τους σε μικρούς ναούς. Όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες, οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά και οι αποστάσεις γεφυρώνονται. Η εκκλησία του χωριού Καλυθιών και οι ιερείς ευχόμαστε αυτή η πανδημία να τελειώσει πολύ σύντομα. Και είμαστε τόσο συγκινημένοι και στενοχωρημένοι που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Είναι ακράζωση γερνύνθη ανύνθευτε. Πώς σου φάνηκε, Κατερίνα μου? Πάρα πολύ ωραίο. Είχε και συγκίνηση, είχε και χαρά. Εμένα πιο πολύ μου άρεσε η αρκουδίτσα, μου άρεσε αυτός που γυμνάζεται μαζί με το σκυλάκι και βέβαια η εικόνα με τον παππού και την γιαγιά που δείχνει την ανυπέρβλητη αγάπη. Έτσι είναι, γι' αυτό λέμε ότι έχει τα πάντα το διαδίκτυο, αν το αναζητήσεις, αν το ψάξεις και έχει να, και να, αν θέλεις και να σκεφτείς και να γελάσεις. Mm. Έχει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Σόμπολο που είπαμε να είναι σήμερα στη Βαρβάκιο Αγορά. Να δούμε τι γίνεται εκεί με το αρνί. Θα είναι χάρτινο ή κανονικό? Γιώργο, καλό μεσημέρι. Το αρνί είναι κανονικότατο. Είναι όλα ελληνικά εδώ στη Βαρβάκιο Αγορά. Και μάλιστα, όπως μου λέγανε και οι μαγαζάτορες, πλέον στέλνουν στους πελάτες που θέλουν τα προϊόντα τους στο σπίτι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάτσει να το πέρα ψωνίσει, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί στην αγορά. Πλέον με ένα τηλέφωνο σου στέλνει το μαγαζί ό,τι χρειάζεσαι στο σπίτι. Αρνάκια, πρόβατα, όλα είναι στα 6 ευρώ από ό,τι βλέπω εδώ στις τιμές της Βαρβακίου. 5,99. Το 0,1 είναι επιστροφή. 6,99. Όχι, 5,99. Έλια. Χάρισμα το 0,1. Όλα ελληνικά τα προϊόντα, όπως μας λέγανε εδώ πέρα οι εργαζόμενοι πάλι, αλλά και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Και φυσικά, όπως βλέπετε, έχει τα πάντα. Τι θέλετε, έχει και γαρδούδες. Κόσμο δεν βλέπουμε. Κόσμο έχει. Κόσμος. Ο Ηρακλής Βάγιας είναι ο εικονολήπτης μας. Βλέπετε ότι κάτι υπάρχει από κόσμο. Κάτι γίνεται στην αγορά, βέβαια. Μας λέγανε οι άνθρωποι ότι είναι υποτονικά τα πράγματα. Δεν έχει, δεν έχει τον κόσμο που είχε τον προηγούμενο καιρό, τέτοια εποχή. Να καταλάβετε, πέρυσι εδώ θα γινόταν χαλασμός κυρίου. Όμως φέτος τα πράγματα είναι υποτονικά. Δεν ξέρω τι γράφεις. Θέλω να βγω έξω να πάω για πρώτες ανάγκες. Για το 2 δηλαδή. Το 2. Αλλά λες πάω Βαρβάκιο. Ενώ μένεις, ας πούμε, Περιστέρι, Κηφισιά. Δεν γίνεται. Πρέπει να Άρα μόνο το κέντρο πάει. Μέτρο. Ναι. Μεγάλο πλήγμα. Εδώ έρχονται μόνο όσοι μένουν στο κέντρο. Δεν έχετε κάνει στην Κηφισιά, στο Χαλάνδρι, ξέρω εγώ, ή στο Περιστέρι που έλεγε Ζήνα προηγουμένως. Μόνο όσοι μένουν στο κέντρο έρχονται εδώ πέρα. Αλλά πρώτα πήγαινε από παντού. Φυσικά και έχει μειωθεί η δουλειά των ανθρώπων, έχει μειωθεί η κίνηση. Μάλιστα. Έχει μειωθεί πάρα πολύ. Αυτό τώρα δεν το ήξερα. Ότι πρέπει να πας στην κοντινότερη απόσταση. Γιατί είχα κολλήσει ότι άμα η αγορά και τα ψώνια μου είναι να πάω στο κέντρο. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Γιώργο μου, αν θέλεις κάτι άλλο να μας πεις ή να σε αποδεσμεύσουμε. Για τον πάνω του πισλή που με ρώταγε προηγουμένως, Ζήνα, από το κοντρόλ, έχει και προβατίνα για αυτούς που ξέρουν να τρώνε. Αυτό με ανησυχεί, ότι ο πισλής μιλούσε για την προβατίνα και όχι για την ζωντανή σύνδεση. Και καλαμάκια προβατίνας, Γιώργο. Όσοι γνωρίζουμε να τρώμε, ξέρουμε τι ψάχνουμε. Δεν πάμε όπου και όπου. Μάλιστα, κατάλαβα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι είναι.
Σου ανοίγεται η όρεξη, Σπύρο μου. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα, σωστά. Λοιπόν, τώρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θέλω να σας πω το εξής. Επειδή όλοι λέμε ότι αυτή την περίοδο βιώνουμε τα δύσκολα. Θέλουμε να σας πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βιώσει τα δύσκολα και τα έχουν βιώσει στο πετσί τους πραγματικά. Αυτό που βιώνουμε εμείς τώρα είναι κάτι που πρέπει να το ζήσουμε και θα περάσει για τους περισσότερους. Αυτό όμως που έχουν βιώσει κάποιοι άνθρωποι και το έχουν βιώσει στο πετσί τους, θα το βιώνουν για πάντα. Έτσι λοιπόν εγώ αυτά τα 5 χρόνια συνάντησα πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Την πρώτη χρονιά λοιπόν αυτής της εκπομπής συνάντησα το Βασίλη Δοσούλα, το βασιλάκι για κάποιους τότε. Θέλω λοιπόν να σας πω με αυτόν τον τρόπο ότι οι πραγματικοί ήρωες της ζωής είναι αυτοί που έχουν παλέψει καθημερινά για να είναι πια όρθιοι στα πόδια τους. Εμείς απλά είμαστε άνθρωποι του καναπέ που μας καλούν μόνο να κάτσουμε στο σπίτι. Παρακαλώ. Να σε γυρίσω 21 χρόνια πίσω. Έχουμε ξεκινήσει πάλι ένα πρωί όπως και τα προηγούμενα πρωινά. Έχουμε πάει κάτω στην παραλία, έχουμε μπει στην βάρκα. Έχουμε κάνει τις γύρες μας σε διάφορα σημεία που ξέραμε ότι έχει μερικά ψάρια για να τραβήξουμε. Εγώ περισσότερο για το χαβαλέ έτσι κι αλλιώς. Ήσουν τότε 10 ετών. 10 ετών, ναι, μικρούλης. Πήγαμε να κάνουμε το τελευταίο τράβηγμα. Είχατε πάει εσύ, ο μπαμπάς. Και ο θείος μου. Και ο θείος. Mm. Και ξαφνικά πώς είδατε το δελφίνι να έρχεται κατά πάνω σας? Το βλέπουμε που στρίβει και ξαφνικά το βλέπουμε ότι πηγαίνει προς αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή πηγαίνει προς πάνω στα βράχια. Περνάει στην αρχή ανάμεσα από δύο άλλες ψαρόβαρκες και μετά ήμασταν εμείς. Βρίσκει πάνω σε εμάς και μετά από κουβέντες και από πράγματα που έχουμε συζητήσει με κατά καιρούς, είχαμε διαπιστώσει ότι αν δεν χτύπαγε εμάς, θα είχε φύγει πάνω στα βράχια. Έγινε αυτό που έγινε, αλλά τουλάχιστον ευελπιστώ πως σωθήκαν περισσότεροι άνθρωποι. Μπορεί να είχε χειρότερη τέτοια. Μπορεί να ήμασταν για κάποιο λόγο εμείς εκεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στους δίτες τότε που είχαν βρει και το χέρι μου και το ένα το πόδι. Το πόδι ήταν σε κακή κατάσταση και γι' αυτό δεν το βάλαμε πάνω. Είχαν πει γιατί θα είχα προβλήματα, οπότε δεν το βάλανε. Και βάλαμε το χέρι το οποίο ήταν σε καλή κατάσταση. Το σχολείο ήταν ανθοδέσμη, μπουκέτα. Αισθανόμουν πάρα πολύ άπολα. Γιατί περπατούσα και είχα από πίσω ένα τσούρμα από παιδιά να με ακολουθούν. Το πρώτο σου φλερτ. Μετά το ατύχημα. Φλερτ, άρα από μικρό εγώ. Ποτέ δεν σταμάτησα να φλερτάρω. Ήμουνα σταθερό σε αυτή την πορεία, εντάξει. Εσύ νιώθεις άτομο με ειδικές ανάγκες? Όχι τόσο, αλλά και ναι ταυτόχρονα. Τι είναι το όχι τόσο και γιατί είναι ναι? Ότι εγώ αισθάνομαι τη ζωή μου φυσιολογική και όλα αυτά, αλλά αν δεν υπήρχαν κάποιες παροχές που να με βοηθάνε γενικότερα, δεν θα την θεωρούσα και τόσο φυσιολογική μετά τη ζωή μου. Εκεί πέρα που γελάει εντωμεταξύ, τώρα πάνω σε αυτό το θέμα, είναι με τις ράμπες που έχουν βάλει στο δρόμο. Βάζουν μια ράμπα, αλλά δεν υπάρχει μετά πεζοδρόμιο.
Τι είναι το πρώτο πράγμα που νιώθεις ότι τους λείπει? Καταρχάς ποιότητα ζωής. Mm. Που βασικά δεν λείπει μόνο στα άτομα με ίδιες ανάγκες ή αναπηρία ή όπως θέλει ο καθένας να το ονομάσει. Γιατί έχω ακούσει και παρατηρήσει ότι πλέον δεν λέγονται έτσι. Θες και αλλάζει κάτι. Ναι. Mm. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι κανείς μας στη χώρα αυτή δεν έχει ποιότητα ζωής για μένα. Και γενικότερα αυτό πρέπει να φτιάξει. Πώς βλέπεις το μέλλον σου? Δημιουργικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ιδέστε όλοι το μακροβάτι που τραμπαλίζεται. Για ιδέστε όλοι το ξενοπάτι πως δεν ζαλίζεται. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό και επειδή αυτά τα 5 χρόνια έχουμε συναντήσει πολύ σημαντικούς ανθρώπους, ξεκίνησα από την πρώτη χρονιά, θα ακολουθήσουν και άλλα, για να σας υπενθυμίζουμε τι θα πει δυσκολία στη ζωή. Και επειδή τουλάχιστον αυτή εδώ η εκπομπή έχει ένα στόχο, να σας δημιουργεί έντονα συναισθήματα, αυτές τις μέρες ξέρω ότι έχετε ανάγκη και να γελάσετε και το ξέρω, το βλέπω αυτό από τα μηνύματά σας, αλλά εμείς θέλουμε να σας δώσουμε δύναμη για να παραμείνετε στο σπίτι. Θέλω βλέποντας αυτά τα πλάνα να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη σκηνοθέτηδα της πρώτης χρονιάς που με αγάπησε πραγματικά, 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 την Κατερίνα Βάχλα. Εγώ την κρατάω πάντα μέσα στην καρδιά μου και στην ψυχή μου, γιατί μαζί πορευτήκαμε, μαζί ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή και ήταν πάντα ο φύλακας άγγελός μου. Κατερινάκη μου γλυκό, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που μου δίνετε η ευκαιρία. Να πω στο Βασίλη Δοσούλα πως το γύρισμά του στην Κακιά Θάλασσα εδώ, γιατί με ρωτούσες που το είχαμε κάνει, ήταν από εκείνα τα πρώτα γυρίσματα που πραγματικά ο Βασίλης μου έδωσε δύναμη για να συνεχίσω την πορεία αυτής της εκπομπής και μου έδωσε να καταλάβω τι σημαίνει αξία, ηθική, σεβασμός στην ίδια τη ζωή. Πάμε σε διαφημίσεις και θέλω να κρατήσουμε όλοι καλά στο μυαλό μας πως σημασία έχει να προσδοκάμε το καλύτερο. Αυτό που είναι τώρα θα περάσει. Η προσδοκία είναι αυτή που μας αναπτερώνει το ηθικό. Μας δείχνει την ανατολή. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Τα μηνύματά σας πάρα πολλά. Χαίρομαι που διάβαζα τώρα και προσπάθησα να απαντήσω σε μερικά από αυτά που μου λέτε. Ζήνα, είμαστε μαζί σου και αυτά τα 5 χρόνια. Σε θυμόμαστε και με αυτό το μαλλί και με τ' άλλο. Θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η σεζόν θα τελειώσει κάπου στα μέσα Ιουλίου. Καλά να είμαστε. Σημασία έχει πως αυτά τα 5 χρόνια νομίζω είμαστε γεμάτοι συναισθήματα, γεμάτοι αγκαλιές. Και με αυτά πορευόμαστε και με αυτά νιώθω πως σας κρατάμε συντροφιά τώρα. Τι ωραίο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και μην ξεχνάτε, η ζωή είναι ωραία. Γεια σας.